Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας από τη Δημοτική Τηλεόραση. Ανοίγει αύριο 20 Μαρτίου το αεροδρόμιο της ΚΟ. Ο Γιάννης Παπάζογλου, ο PR manager της Fraport Greece, μας δήλωσε ότι η ανακατασκευή του αεροδρόμου ενισχύει την αντοχή του στην καταπώνηση προσγείωσης και τροχοδρόμησης και οι προδιαγραφές δίνουν διάρκεια ζωής 20 ετών. Έντονο το ενδιαφέρον των τουριστών για τον προορισμό τουρισμού στην ΚΟ, δηλώνει ο κ. Παπάζογλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των πτήσεων που αυξάνονται διαρκώς, όπως είπε, ενώ αναμένεται και νέα έκπληξη στην αύξηση της κίνησης το 2018. Στις 25 το μήνα, εντωμεταξύ, ανοίγει και η τουριστική σεζόν επισήμως με 6 πτήσεις τσάρτερ, ενώ αυξητική συνεχώς θα είναι η κίνηση, χωρίς κοιλιά πριν από την αιχμή της σεζόν, όπως συνήθως γίνεται κάθε χρόνο, στην οποία οι πτήσεις την ημέρα θα ανέρχονται στις 70. Αυτές δηλαδή που θα πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης, κυρίως της περίοδους αιχμής όπως είναι ο Αύγουστος. Στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί και το σχέδιο της Fraport για τον σύγχρονο τερματικό σταθμό με υποδομές προδιαγραφών μεγάλου ευρωπαϊκού αεροδρομίου. Το ρεπορτάζ εντωμεταξύ του Βυράς στο χώρο του εργοταξίου την Παρασκευή καταγράφει το εύρος των εργασιών που εκτελούνται και ολοκληρώνονται σήμερα, αποδίδοντας την πραγματική εικόνα των παραβάσεων που έγιναν. Κύριε Παπάζογλου, καλή σας μέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που δώσατε την έγκριση για να μπούμε στο εργοτάξιο του αεροδρομίου της ΚΟ Ιπποκράτης και να καταγράψουμε τις εργασίες που γίνονται από τα συνεργεία, προκειμένου να ενημερώσουμε και το κοινό της ΚΟ, το οποίο ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στο έργο. Αυτό βέβαια που όλοι θα ήθελαν να μάθουν είναι πότε ολοκληρώνονται και πότε ξεκινούν ξανά οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Ιπποκράτης. Καλημέρα, κυρία Παπαζαχαρίου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εργασιών στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης. Όπως γνωρίζετε, από τις 4 Μαρτίου έως και σήμερα η τελευταία μέρα των εργασιών, πραγματοποιούνται μεγάλες εργασίες αναβάθμισης στο διάδρομο αποπροσγείωσης. Για πάρα πολλά χρόνια και ειδικά την περσινή χρονιά που διαχειρίστηκε η Fraport Greece το αεροδρόμιο, διαπιστώσαμε ότι ο διάδρομος αποπροσγείωσης ήταν σε μια κατάσταση τέτοια που δεν ήταν ικανός να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο, τη μεγάλη κίνηση, αν θέλετε, του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να βγάζει διάφορα τεχνικά προβλήματα, απορρογμές, καθυζήσεις και κάποια άλλα που ως αποτέλεσμα είχαν το προσωρινό κλείσιμο του διαδρόμου προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές. Οι εργασίες αυτές λοιπόν αναβάθμισης που γίνανε στον διάδρομο λύνουν για πάντα το πρόβλημα αυτό. Τα συνεργεία μας είπαν ότι περίπου για 20 χρόνια θα έχουμε έναν διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης αεροσκαφών, ο οποίος είναι με σύγχρονες προδιαγραφές και βέβαια ικανός να αντέξει τις καταπονήσεις που υπάρχουν, κυρίως σε ό,τι αφορά την προσγείωση των αεροσκαφών με το βάρος που έχουν. Και βέβαια γίνονται εργασίες και στην πίστα στάθμευσης καταρχήν και στην τροχοδρόμηση με το ίδιο ακριβώς υλικό, μιας και καταπονείται και εκεί επίσης ο διάδρομος πάρα πολύ. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι. Μιλάμε για θέμα ασφάλειας, για θέμα μικρότερης καταπώνησης των αεροσκαφών και για μεγαλύτερη άνεση για τους επιβάτες. Μάλιστα. Ο ΚΟΣ είναι ένας, όσο περνάνε τα χρόνια διαπιστώνουμε ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος προκαλεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Οπότε ναι, ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε, είναι για τα επόμενα 20 χρόνια ο διάδρομος αποπροσγείωσης στο αεροδρόμιο της ΚΟ θα είναι κατάλληλος για να δεχθεί την κλίση. Παράλληλα, όπως είπατε, γίνονται και μεγάλες εργασίες στο κομμάτι στάθμευσης των αεροσκαφών, όπου εκεί δεν ακουμπάμε μόνο το κομμάτι της ασφάλειας, αλλά επί της ουσίας θα μας επιτρέπει να σταθμεύουμε και περισσότερα αεροπλάνα την ίδια στιγμή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μας επιτρέψει την περαιτέρω αύξηση της κίνησης του αεροδρομίου. Μάλιστα. Και για αυτό να έρθουμε λοιπόν στο προκείμενο. Η αύξηση της κίνησης στο αεροδρομίο, μιας και γνωρίζουμε ότι τελευταία στην έκθεση του Βερολίνου υπήρχαν πάρα πολλοί tour operators, οι οποίοι ψάχναν κρεβάτια και μάλιστα ότι αγόρασαν πτήσεις, δηλαδή πολλαπλασιάζουν τις πτήσεις προς την ΚΟ. Είναι έτσι, κύριε Παπάζογλου? Κοιτάξτε, η ΚΟ
στην χρονιά που μας πέρασε, σε σχέση το 2017, δηλαδή σε σχέση με το 2016, σημείωσε μία αύξηση 20,7% στην επιβατική κίνηση. Να σας πω έναν αριθμό που έχει ενδιαφέρον. Το 2016 το νησί υποδέχτηκε 1.922.000 επισκέπτες. Το 2017 2.320.000 επιβάτες. Και παράλληλα δέχτηκε και 15% περισσότερες με μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων. Από 15.000 το 2016, το 2017 το αεροδρόμιο υποδέχτηκε κοντά στις 17.500 πτήσεις. Και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική χρονιά για το νησί. Και αν κάποιος αναλογιστεί και το θέμα του σεισμού, το οποίο δημιούργησε κάποια προβλήματα, ή κάποιος μάλλον θα έλεγε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε όλοι, τοπικοί φορείς πρόθεσης στο νησί και σε δεύτερο επίπεδο εμείς, ότι πραγματικά το ενδιαφέρον των τουριστών ήταν αμείωτο, ανεξαρτήτως του περιστατικού. Για το 2018 δεν θα ήθελα να σας πω κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό, αυτό ίσως να είμαστε σε θέση να το συζητήσουμε σε ένα μήνα περίπου από τώρα. Ωραία. Αλλά όλα τα σημάδια είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Ενδεχομένως στην ΚΟ του 2018 να δούμε άλλη μια χρονιά έκπληξη. Και αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό και ευχάριστο για όλους. Φυσικά αυτό είναι και προς το συμφέρον της Fraport, η οποία αναλάβει την διαχείριση του αεροδρομίου σε σχέση με τα έσοδα. Πώς οργανώνεται όμως φέτος το αεροδρόμιο και σε σχέση με τις εταιρείες που συνεργάζονται, δηλαδή τα handling, προκειμένου η εξυπηρέτηση των επιβατών, έστω και σε αυτή την έκταση που έχουν οι γερσαίες εγκαταστάσεις, να είναι στο επίπεδο που προσδοκά η εταιρεία βεβαίως και η ΚΟΣ. Πρώτα απ' όλα το σημαντικό είναι ότι στο αεροδρόμιο της ΚΟ σε 2 χρόνια από τώρα περίπου θα έχετε ένα ολοκένουργιο τερματικό σταθμό 23.000 περίπου τετραγωνικών. Αληθεύει το γεγονός ότι θα κατεδαφιστεί ολόκληρη εγκατάσταση για να επανακατασκευαστεί από την αρχή, κύριε Παπάζογλου, σύμφωνα με το project που έχει η εταιρεία? Θα χτιστεί σταδιακά. Είναι μια διαδικασία σταδιακή. Επί της ουσίας, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε σχεδιάσει και όπως το παρουσιάσαμε και στο νησί της Σκόπη από λίγο καιρό σε μια ανοιχτή εκδήλωση, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα έτσι ώστε η όχληση να είναι η μικρότερη δυνατή για το επιβατικό κοινό και όχι μεγάλα έργα την περίοδο της υψηλής σεζόν. Προφανώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε 2 χρόνια λοιπόν από τώρα. Σε 2 χρόνια θα υπάρχει ένας ολοκένουργιος τερματικός σταθμός 23.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα αναδιοργανωθεί εκ νέου όλο το κομμάτι στάθμευσης των αεροσκαφών. Θα προσθεθούν 8.000 τετραγωνικά στάθμευσης για στάθμευση των αεροσκαφών. Θα κατασκευαστεί καινούριος πυροσβεστικός σταθμός και θα είναι ένας τερματικός σταθμός, αν θέλετε, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες που πλέον οι επιβάτες περιμένουν και θεωρούν δεδομένες. Αντάξει, φαντάζομαι και του προορισμού, μιας και όπως είπατε και εσείς, το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την ΚΟ είναι όλο και πιο έντονο τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Προφανώς, η δυναμική του νησιού πραγματικά είναι εξαιρετική. Μια άλλη μεγάλη παρέμβαση που θα υπάρχει στον τερματικό σταθμό, κάτι αυτονόητο αν θέλετε, είναι ότι θα υπάρχει ένα μοντέρνο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, όπου ο επιβάτης δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει με την βαλίτσα στο check-in και μετά να την παίρνει την βαλίτσα και να πηγαίνει σε έναν άλλο χώρο που θα ελεγχθεί. Όλα αυτά θα γίνονται αυτόματα, όπως γίνονται σε όλα τα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια. Επίσης, σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο νησί της ΚΟ θα καταφτάσει και το ολοκένουργιο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έχει αγοράσει η Fraport αξίας 400 περίπου χιλιάδων ευρώ για το αεροδρόμιο της ΚΟ. Να θυμίσω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι μιας συνολικής παραγγελίας 10 πυροσβεστικών οχημάτων. Τα 3 πρώτα φτάσανε πριν από 20 περίπου μέρες στην Ελλάδα και έχουν ήδη πάει σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Τα επόμενα 7 θα αναμένουμε τις επόμενες μέρες στην Αθήνα.
Ένα από αυτά θα κατευθυνθεί για το αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο της ΚΟ. Μια άλλη υπηρεσία που έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν θα λειτουργήσει στο αεροδρόμιο είναι αυτή της υγειονομικής, δηλαδή την περίπτωση εκτάκτων περιστατικών κτλ. Υπήρχε παλαιότερα ένα υποτυπώδες ιατρείο εκεί. Δεν ξέρω αν η Fraport έχει μέσα στο σχεδιάγραμμα λειτουργίας των αεροδρομίων της και τέτοιου είδους υπηρεσίες, κύριε Παπάζογλου. Αυτά προβλέπονται μέσα από τη σύμβαση παραχώρησης. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα ιατρείο, υπάρχει και κάποιος γιατρός, ο οποίος λειτουργεί μέσα από... τις δομές υγείας που υπάρχουν στον τοπικά. Ακριβώς, ακριβώς, μέσα από το ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ορίζεται ρήτα, αν θέλετε, μέσα από τη σύμβαση παραχώρησης. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα διαπιστώσετε ακόμα και σήμερα, άμα πάτε στο αεροδρόμιο της ΚΟ, ότι έχουν τοποθετηθεί οι λεγόμενοι defibrillators σε περίπτωση ανακοπής καρδιάς που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε επιβάτης με πάρα πολύ ακολουθώντας απλά τις οδηγίες. Φυσικά το δικό μας το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στη χρήση τους. Παράλληλα έχουν γίνει κάποιες πάρα πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις στον παλιό τραυματικό σταθμό σε θέματα πυρασφάλειας. Μάλιστα. Κάτι το οποίο προφανώς αποτελούσε και προτεραιότητα για μας. Σωστά. Τώρα, ανοίγει λοιπόν αύριο τις πτήσεις εσωτερικού κυρίως το αεροδρόμιο Ιπποκράτης. Τα τσάρτερ, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε και από άλλες πηγές, ξεκινούν στην 25η Μαρτίου, την επόμενη Κυριακή, με 6 πτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, στο αεροδρόμιο. Ακριβώς, η επίσημη μέρα έναρξης της καλοκαιρινής σεζόν είναι 25η Μαρτίου. Ξεκινάμε με τον αριθμό που αναφέρατε. Το σημαντικό όμως είναι να πούμε ότι αυτός ο αριθμός για το αεροδρόμιο της ΚΟ, αν θεωρήσουμε έτσι μια τυπική μέρα του Αυγούστου, ο αριθμός αυτός θα είναι κοντά στις 70 πτήσεις. 70 πτήσεις, Περίπου, ναι, εκεί πέρα θα είναι αυτός ο αριθμός, όπου, αν θέλετε, είναι κοντά και στον περσινό αριθμό, την περίοδο της υψηλής σεζόν για τους μήνες του Ιουλίου και Αυγούστου. Οπότε θα δείτε μια απότομη αύξηση στην κίνηση στο αεροδρόμιο. Από 7-8 πτήσεις 25 Μαρτίου, αυτός ο αριθμός να εκτοξεύεται στις 70 το 15 Αύγουστο. Το 15 Αύγουστο. Ενδιάμεσα θα υπάρξει κοιλιά, γιατί συνήθως ξεκινάει η σεζόν και λόγω του Πάσχα ή οτιδήποτε άλλο δυναμικά, μετά κάνει μια κοιλιά. Φέτος, από ό,τι γνωρίζουμε, θα είναι αυξητική η τάση, συνεχώς δεν θα έχουμε την μείωση που είχαμε σχεδόν κάθε χρόνο εκεί γύρω στο Μάη κτλ. Όχι, πάμε αυξητικά φέτος. Φυσικά η περίοδος του εορτασμού του Πάσχα είναι λίγο διαφορετική, διότι έχει να κάνει κυρίως με εσωτερικό τουρισμό και έχει προγραμματισμένες πτήσεις. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε σίγουρα για αυξητικές τάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι και την ολοκλήρωση της σεζόν. Τώρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πραγματικά τα νούμερα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Να σας πω ότι η εταιρεία μας από το 2016, πολύ πριν την έναρξη παραχώρησης, συμμετέχει σε όλα τα διεθνή φόρα και συγκεκριμένα τα λεγόμενα slot conferences, όπου επί της ουσίας οι διαχειριστές αεροδρομίων παρουσιάζουν το προϊόν τους στις αεροπορικές εταιρείες. Πριν από λίγο καιρό είχαμε στην Αγία Πετρούπολη μια τέτοια παγκόσμια συνάντηση, πριν την Αγία Πετρούπολη στην Βαρκελόνη. Εκεί πέρα διαπιστώσαμε, παρουσιάζοντας το δίκτυο των 14 αεροδρομίων, το τεράστιο ενδιαφέρον που υπήρχε. Στόχος μας είναι ξεκάθαρα να τοποθετήσουμε τα 14 αυτά αεροδρόμια και φυσικά αυτό τη ΚΟ στο μυαλό των αεροπορικών εταιρείων, στο κομμάτι του προγραμματισμού και να τους διευκολύνουμε στο μέλλον στο βαθμό προκειμένου να εξυπηρετήσουν το επιβατικό του κοινό. Άρα λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε και άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών εξαιτίας της αναβάθμισης του αεροδρομίου της ΚΟ και της παρουσίασης που κάνει η Fraport σε αυτά τα φόρουμ, όπως είπατε, κύριε Παπαζόγλου. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς. Αλλά γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Βλέπουμε τη θετική αντίδραση από τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι θετική στην αλλαγή. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πολλά και ευχάριστα νέα. Το θέμα της διαχείρισης των low cost εταιριών, πώς θα το αντιμετωπίσετε, μιας και υπάρχουν τέτοια ζητήματα και για την ΚΟ? Εξυπηρετούνται κανονικά.
Η πολιτική της εταιρείας, όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ αεροπορικών εταιριών, δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ προορισμών. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία, υποδομητική θα έλεγα, με όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Μάλιστα. Τώρα, μια και είπατε και το κόστος, θα τολμήσω να σας ρωτήσω αν σας επιτρέπετε να το ανακοινώσετε. Πόσο είναι το κόστος της ανακατασκευής και της βελτίωσης του διαδρόμου προσγείωσης στο αεροδρόμιο της ΚΟ, κύριε Παπάζογλου? Γνωρίζουμε ότι έχουν έρθει και ειδικά μηχανήματα, ειδικά το μηχάνημα που επεξεργάζεται το ασφαλτόμιγμα και τα ειδικά υλικά είναι εντυπωσιακό. Από την Ιταλία έρθει η συγκεκριμένη μονάδα. Είχε πάει αρχικά στο νησί της Μυκόνου, όπου εκεί πέρα έγινε μια παρόμοια δουλειά. Μετά από εκεί αποσυναρμολογήθηκε και πήγε η Κεφαλονιά. Μετά την Κεφαλονιά ήρθε στο νησί της Κόρια το μεγάλο αυτό έργο. Δεν μπορώ να σας πω το συγκεκριμένο ποσό, δεν το έχω πρόχειρο. Πάντως συνολικά για το αεροδρόμιο της ΚΟ είναι μια επένδυση που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια. Να θυμίσω, το είχαμε παρουσιάσει στην εκδήλωση. Κύριε Παπάζογλου, εσείς θα έρθετε στην ΚΟ αύριο που ανοίγουν οι πτήσεις? Δυστυχώς αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχετε άλλα ζητήματα. Θα έρθω. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα πάρα πολύ ευχάριστο. Μια πάρα πολύ ευχάριστη. Λύθηκε το θέμα της Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη. Λύθηκε το θέμα της Θεσσαλονίκης, η καθυστέρηση που υπήρχε στις... Στη Θεσσαλονίκη γινόντουσαν κάποια έργα στο διάδρομο από προσγείωση στο δημοσίο. Αυτό ολοκληρώθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος από την πολιτεία. Το αεροδρόμιο πλέον λειτουργεί σε φουλ ρυθμούς και το πάρα πολύ ευχάριστο είναι ότι από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει μια νέα πτήση απευθείας από την Κατάρ. Ντόχα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ντόχα, 4 φορές την εβδομάδα προγραμματισμένη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό νέο επίσης για όλους μας, διότι η Βόρεια Ελλάδα θα συνδέεται απευθείας με ένα διεθνές hub που από εκεί θα μπορεί να πάει να πλησιάσει όλο το κομμάτι της Ασίας πάρα πολύ πιο γρήγορα και οικονομικά. Κύριε Παπάζογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είναι δύσκολος και σήμερα Δευτέρα. Να σας ευχαριστήσω και θα είμαστε σε επαφή. Οπότε να κρατήσουμε αυτό. Ανοίγει αύριο το αεροδρόμιο και στις 25 ξεκινάνε τα τσάρτερ με αυξητική τάση συνεχώς και με το απόγειο περίπου τις 70 πτήσεις γύρω στον Αύγουστο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων εισπράττουν από το 6.000 ευρώ κάθε χρόνο από τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού μας. Οφείλουν άμεσα να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σταδιακής αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της ΚΟ. Το νησί διεκδικεί το αυτονόητο και αυτό που δικαιούται, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γιώργος Κερίσης με παρέμβαση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και την Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, την κυρία Χατζηπέτρου. Ο Δήμαρχος της ΚΟ θέτει ζήτημα χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της ΚΟ από πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και κυρίως από τους πόρους του Ταμείου που θεωρητικά πρέπει να διατίθενται για αυτό το σκοπό. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος συνεργάστηκε με την Αρχαιολογική Υπηρεσία στο ζήτημα της καταγραφής των ζημιών αμέσως μετά το σεισμό. Ο Δήμαρχος ζητά λοιπόν την ενημέρωση για τον προγραμματισμό των έργων αποκατάστασης και τονίζει ότι ο Δήμος της ΚΟ είναι στην διάθεση του Υπουργείου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση και να παράσχει κάθε σχετική διευκόλυνση. Σε μια από τις πλέον όμορφες παραλίες του Μαρμαρίου στο νησί μας, κυρίες και κύριοι, ένα από τα προβλήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι αυτό του υποσταθμού της ΔΔΕ που συνέδεε τότε την Ψέριμο με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μετά από χρόνια και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν πρώην και νυν δημοτικές αρχές, η κατάσταση παραμένει η ίδια. Αυτή την περίοδο υπάρχει και πάλι κινητοποίηση των κατοίκων και των επιχειρηματιών του τουρισμού στο Μαρμάρι για την απομάκρυση των στήλων της ΔΕΗ στο παραλιακό μέτωπο. Ο πρώην αντιδήμαρχος δικαίου, ο κ. Μπαλάσας, μας δήλωσε ότι από τότε που υπογειοποιήθηκε το δίκτυο σύνδεσης της Ψερίμου, προσπαθούμε για να δοθεί λύση χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η ΔΕΗ προβάλλει την δικαιολογία της εφεδρείας. Η κατάσταση όμως, όπως επισημαίνει, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, καθώς η εικόνα προσβάλλει τόσο την ομορφιά της παραλίας, όσο και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή αυτή και μάλιστα μπροστά στο παραλιακό μέτωπο. Και γι' αυτό ξεκαθαρίζει ότι μαζί υπογραφές, ώστε να απευθυνθούν απευθείας στα κεντρικά της ΔΔΕ και να πιέσουν ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εικόνα στην περιοχή.
Κύριε Παλάσσα, βρισκόμαστε στο Μαρμάρι. Βρισκόμαστε σε μια εξόχως τουριστική περιοχή και μάλιστα μια περιοχή που εξακολουθεί να αναπτύσσεται, μιας και βλέπουμε ότι γίνονται και νεότιμοι τα ξενοδοχεία εδώ. Υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα που ξεκινάει εδώ και αρκετά χρόνια από όταν έκανε το έργο της υπογείωσης των δικτύων η ΔΕΗ εδώ. Ήσασταν τότε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει αρκετός χρόνος, ωστόσο παραμένει το πάρκο με τις στήλες, το οποίο εκτός των άλλων ήταν μια εφεδρεία για την ηλεκτροδότηση της Ψερίμου, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, δεν είναι. Ακριβώς. Φτάσαμε σε ένα σημείο που διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, έχουν κλέψει υπογραφές. Γιατί δεν έγινε τότε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ σήμερα και ποιο είναι το αίτημα των πολιτών? Μαρία μου, καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες εδώ στο Μαρμάρι για να δείξουμε αυτό το πρόβλημα που είναι ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα χρόνιο, έτσι, και δεν έχει λυθεί εδώ και τόσα χρόνια. Εγώ όντας αντιδήμαρχος στο Δήμο Δικαίου και με τους προηγούμενους δημάρχους, όντως προσπαθήσαμε να φύγουν αυτοί οι στήλοι της ΔΕΗ. Εφόσον, ας πούμε, η προσπάθεια της ΔΕΗ ήταν να γίνει υπογειοποίηση των δικτύων και έγινε υπογειοποίηση των δικτύων. Έγινε μισή δουλειά δηλαδή. Ναι, έγινε μισή δουλειά. Αυτό το δίκτυο λοιπόν, η στήλη που βλέπετε εδώ πέρα, τι άσχημη κατάσταση επικρατεί. Δυστυχώς κατά καιρούς μας έλεγαν ότι θα μείνει το δίκτυο γιατί πρέπει να γίνει ως εφεδρεία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν στέγει, δεν είναι επιχείρημα σωστό αυτό, διότι όταν κάνουμε υπογειοποίηση των δικτύων, πάντοτε και στην κάτω που έγινε υπογειοποίηση, ο στόχος ποιος ήταν? Να βγάλουμε το στήλο της ΔΕΗ για να φύγει αυτή η άσχημη εικόνα δηλαδή που επικρατεί. Για να εξηγήσουμε. Ναι. Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι, η ΔΕΔΙΕ μάλλον, γιατί ναι, και τη αρμοδιότητα είναι πλέον, ότι αυτή η εγκατάσταση παραμένει ως εφεδρεία. Ως εφεδρεία για το υπογείο δικτύου ακριβώς, που ακριβώς έγινε για την σύνδεση της Ψερίμου. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αν γίνει μια βλάβη στο υπόγειο, σκάβεις, ενώνεις τα καλώδια του υπόγειου και ξανασυγχύζεις. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον μπορεί να φύγουν αυτοί οι στήλοι της ΔΕΗ, εφόσον βλέπετε ότι οι άνθρωποι εδώ ξοδεύουν εκατομμύρια και είναι και μια τουριστική περιοχή, θα πρέπει αυτό το σύστημα εδώ πέρα, όλο το δίκτυο, πρέπει να φύγει. Μάλιστα. Και να προσπαθήσουν. Προφανώς βέβαια δεν είναι απόφαση μόνο της διεύθυνσης εδώ της τοπικού παραρτήματος ΕΔΙΣΚΟΥ, αλλά της διοίκησης της ΔΕΗ γενικότερα. Μπορεί όμως να κάνει ενέργειες πάνω στα κεντρικά και να πάρουν μια απόφαση να φύγει αυτή η άσχημη εικόνα εδώ που δημιουργεί προβλήματα και βλέπετε τα ξενοδοχεία δίπλα εδώ, ότι κάθεται τουρίστας έξω στον μπαλκόνι και βλέπει αυτή την άσχημη εικόνα και βλέπετε ότι είναι εγκαταλελειμμένα εδώ και πολλά χρόνια, παρόσεις προσπάθειες που κάνει και ο προηγούμενος Δήμος, ο Δήμος Δικαίου, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Θέλουμε λοιπόν έστω και καθυστερημένα να λάβουν την ευθύνη τους αυτοί, ας πούμε, που έχουν την ευθύνη. Εσείς θα διαβάσετε το αίτημα στα κεντρικά της ΔΕΗ? Εμείς μαζί με τους πολίτες, εγώ τώρα κοίταξα πώς εμπλέκουμε. Εμπλέκουμε διότι έχω κάνει μια προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και εδώ οι συνδημότες μου λένε, επειδή έχεις ασχοληθεί και από παλιά, μπορείς σε παρακαλώ, ας πούμε. Μια δέσμευση, σας φαντάζομαι, εδώ στην κοινωνία. Ναι, από παλιά. Και μια δέσμευση δική μας, ας πούμε, η οποία δεν υλοποιήθηκε. Και λέω, έστω και αργά, ας υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση, έστω και από άλλους αρμόδιους. Υποστηρίζετε την πρωτοβουλία που παίρνουν οι κάτοικοι? Βεβαίως την υποστηρίζω και θεωρώ και βλέπω την εικόνα εδώ, τη βλέπετε και εσείς εξάλλου. Είναι μια άσχημη εικόνα. Βλέπετε τον τουρίστα κάτι στον μπαλκόνι και να βλέπει αυτούς τους. Διότι τα καλώδια κρέμονται. Υπάρχει μια πινακίδα εκεί που λέει προσοχή κίνδυνος, η οποία έχει καταρρεύσει και αυτή η πινακίδα. Δυστυχώς η ΔΕΗ εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα. Υπάρχουν κάποια σύρματα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα, έχουν πέσει κάτω. Βλέπετε αυτά που έχουν γίνει. Υπάρχει μια πολύ άσχημη εικόνα σε μια τουριστική περιοχή που είναι, τι να σας πω, το φιλέτο του Μαρμαριού. Έτσι, άμα το δείτε, δεν υπάρχει. Θα είναι εδώ στα 50 μέτρα. Με τις στήλες. Ναι. Είναι ιδιωτικό, είναι της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μας είπε, από ό,τι μου είπε ο κύριος Χρήστος Κυρίτσης, ότι το οικόπεδο αυτό είναι ιδιόκτητο, είναι της ΔΕΗ. Βέβαια, χωρίς να το έχουμε ψάξει, γιατί εγώ έχω και κάποια αμφιβολία, έτσι. Αυτό δεν είναι προϊόν της έρευνας του. Όχι, δεν έχω και καμιά τέτοια να κάνω έρευνα. Απλώς λέω ότι και ιδιόκτητο να είναι. Κάνει μια αξιοποίηση του οικοπαίδου, να βγάλει τους στήλους και ας το ξεπίεσει. Δεν ζητάμε να πάρουμε το οικόπεδο. Το οικόπεδο είναι της ΔΕΗ. Μα γι' αυτό ρωτάω. Εμείς λέμε, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είναι καμιά. Απλώς να φύγουν οι στήλοι, να γίνει μια διαμόρφωση του χώρου εδώ
και να είναι μια όμορφη εικόνα για τον τουρίστα που έρχεται το καλοκαίρι. Και δυστυχώς ο τουρισμός, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι η πρώτη βιομηχανία της Ελλάδος. Έτσι δεν έχουμε πια κάτι άλλο. Άρα εσείς λοιπόν κινήσετε από εδώ και πέρα με τη συλλογή υπογραφών και κατάθεση αιτήματος ανάλογο στα κεντρικά της ΔΔΕ. Ως αρχή θα κάνουμε αιτήσεις, θα κάνουμε επιστολές στον πρόεδρο διευθύνων σύμβουλο που είναι και ο αρμόδιος για να αποφασίσει. Θα κάνουμε και το αίτημα γραφτό πλέον και στον κύριο Κυρίτση το Χρήστο. Και περιμένουμε από πάντες από όλους αυτού και θέλουμε δηλαδή όχι να φτάσουμε ούτε να ψάχνουμε ούτε και υπογραφές θα μαζέψουμε αν χρειαστεί. Γιατί θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Θέλουμε λοιπόν πρώτα να δείξουν την καλή κατανόηση οι υπεύθυνοι, όποιοι είναι αυτοί, να λυθεί το πρόβλημα, ένα χρόνιο πρόβλημα που είναι εδώ στο Μαρμάρι. Να μην πέσει και αυτό στην επικρατεία που χρειάζεται, γιατί αν απαιτείται η ανάθεση σε εργολάβο όλη τη διαδικασία. Καθυστερήσεις, Μαρία, ξέρουμε ότι χρειάζονται. Τουλάχιστον να, τουλάχιστον να γίνει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να υλοποιηθεί αυτό το έργο και να φύγει αυτή η ασκήμια από την περιοχή. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο αυτή η εικόνα που βλέπουμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι και εσείς το βλέπετε, δεν χρειάζεται να σου πω παραπάνω κουβέντες, έτσι. Σωστά. Το έχετε δει, βέβαια, κι εσείς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα θέματα που δεν προλάβατε να δείτε χτες στα δελτία ειδήσεων, μιας και υπήρχε πρόβλημα στην εκπομπή του σταθμού μας. Και να ξεκινήσουμε με αυτό που αφορά την θερμή υποδοχή που επεφύλαξε η Σύμη στον νέο Μητροπολίτη Χρυσόστομο, τον οποίο συνόδευαν περίπου 600 κόοι που ταξίδεψαν μαζί του, ενώ πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Δωδεκανήσου μαζί με το ποίμνιό του σε πομπή τον ακολούθησε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννη για την ενθρόνησή του. Η επαναλειτουργία του γυροκομείου και η Μητροπολιτική κατοικία στην Σύμη, στην πόλη της Σύμης δηλαδή, ήταν οι πρώτες εξαγγελίες του, αυτές άλλωστε που ανέμενε και ο λαός της Σύμης. Ενώ συγκινητικές ήταν οι αναφορές όσων μίλησαν στην τελετή για τον νέο ποιμενάρχη. Ο νέος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος αμέσως μετά την ενθρόνησή του μετέβη μαζί με το εκκλησίασμα στην Ιερά Μονή του Αξιάρχη, όπου επίσης τον υποδέχθηκαν πλήθος κόσμου. Μετά την δέηση στην ιστορική μονή, παρακάθισε στο γεύμα προς τιμήν του, νηστίσιμα αλλά και ιδιαίτερα γευστικά τα εδέσματα που προσφέρθηκαν στην τράπεζα με την φροντίδα των ενωρητών εκεί, στη μεγάλη αίθουσα της μονής, ενώ πριν από την αναχώρηση των δύο πλοίων που μετέφεραν τους προσκυνητές, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος δέχθηκε στο δεσποτικό της μονής τα δώρα και τις ευχές των αρχών. Ολόκληρη την επίσκεψη στην Σύμη, τις τελετές και το διπορικό της ενθρόνησης μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα στο πρόγραμμα του ΔΥΡΑΣ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Σύμη, Τύλου, Χάρτη, Καστελοριζού και σεβαστέ ποιμενάρχα κύριε Χρυσόστομε. Με αίσθημα χαράς και μεγαλοσύνης ο λαός της Σύμης, της Χάλκης, του Καστελοριζού, της Τύλου, υποδεχόμαστε τον νέο πνευματικό μας πατέρα, τον νέο ποιμενάρχη μας, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Σεβασμιότατε, ως Δήμαρχος Σύμης, έχω την τιμή να σας καλωσορίζω στην έδρα της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Ένα νησί με πλούσια ιστορική και πνευματική παράδοση, με παρακαταθήκη από πνευματικούς πατέρες που άφησαν τη δική τους ιστορία. Είμαστε ιδιαίτερα υπερηχαρείς, γιατί νιώθουμε ότι η δική σας παρουσία στα νησιά μας θα αφήσει τη δική της ιστορία και θα συνεισφέρει τα μέγιστα στη διαμόρφωση του θρησκευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού γίνεσθε τόπου μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη τη θρησκευτική ηγεσία για να πάρει πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν και θα θωρακίσουν την κοινωνία μας μέσα στην πολιτιστική και θρησκευτική αλωτρίωση των καιρών μας.
Ο λαός σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με τις αρχές και τις αξίες της ορθόδοξης λαϊκής μας πίστης και παράδοσης. Οι εποχές μας είναι τρωτές και η πίστη μας μπορεί να μας κρατήσει ενωμένους όπως και στο παρελθόν, χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας μέσα στις προσκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Η σημασία της σημερινής ημέρας είναι καθοριστική και εύχομαι να σημαδοτήσει μια νέα αρχή στις σχέσεις της πολιτικής με τη θρησκευτική ηγεσία τόπου μας. Ως Δήμαρχος οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε ανάγκη την Εκκλησία στον πολιτισμό μας, στην κοινωνική πρόνοια, στην αποκοινού συνεργασία για την ενίσχυση δράσεων που αφορούν τους νέους μας και στην αφότερη οικονομική ενίσχυση δράσεων που θα ενισχύσουν το γόητρο του Δήμου και της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είναι το δεύτερο σπίτι μας. Εκεί προσφεύγουμε κάθε φορά που νιώθουμε την αδυναμία μας να ανταπεξέλθουμε ως ανθρώποι στα απρόπτα της ζωής. Τον Θεό ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε για τα καλά που μας προσφέρει απλόχερα. Σεβασμιότατε, έρχεστε σε ένα τόπο βαθιά θρησκευόμενο, με 14 συνοριακούς λαούς, 9 αρχαγγελικά μοναστήρια και άνω της εκατοντάδας μοναστήρια και εξοκλήσια. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά είμαστε ευγνώμονες και σε όλες τις σημειακές και σημειακούς που περιποιούνται και φροντίζουν με ανιδιοτέλεια τα μοναστήρια και τις εκκλησίες μας. Ανιδιοτέλεια που προκύπτει από τη βαθιά πίστη μας, από τη βαθιά πίστη που μας διακατέχει. Η Εκκλησία μας ενώνει. Ο εορτασμός των μοναστηριών μας φέρνει κοντά. Είναι μια μορφή ψυχαγωγία για όλους τους σημειακούς. Πέρα από την πίστη και την ανάγκη μας να προσευχηθούμε, η Εκκλησία είναι ένας τόπος συνέβρεσης και χαράς, προσφοράς, αγάπης, μια ατμόσφαιρα πανηγυριού και αναβίωσης παραδοσιακών εθίμων. Λίγες μέρες πριν το Πάσχα και μέσα στην περίοδο της Σαρακοστής, είναι τιμή μας να αναλάβετε τα ενία της Εκκλησίας μας, την πιο σημαντική στιγμή της Ορθοδοξίας μας. Έχουμε την ανάγκη να έχουμε τον Ποιμενάρχη μας παρόν στη λειτουργία της Εκκλησίας μας αυτήν την περίοδο και θα χαρούμε να ακούσουμε τη Θεία Ευλογία από το Θεόφραστο στόμα σας. Κλείνοντας, θα επισημάνω ότι εύχομαι και προσδοκώ να έχουμε μια αγαστή, αδελφική και επικοδομητική συνεργασία. Ως Δήμαρχος θα είμαι αρρωγός και ακάματος συμπαραστάτης σε ό,τι μου ζητήσετε. Σας θέλουμε δίπλα μας και θα είμαστε δίπλα σας. Όλοι οι Σημειακοί έχουμε ανάγκη από ένα πνευματικό πατέρα, καθοδηγητή και συμπαραστάτη στις καθημερινές μας ενασχολήσεις. Έχουμε ανάγκη να νιώθουμε ότι η Εκκλησία είναι κοντά μας. Έχουμε την ανάγκη από ένα πατέρα πρεσβευτή της πίστης μας. Το χρέος σας είναι βαρύ, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι με τη βοήθεια του Θεού θα ανταποκριθείτε άψογα στα πηγαία καθήκοντά σας. Ο Δήμος και όλοι οι Σημειακοί θα σταθούμε αρρωγοί στο δύσκολο έργο σας. Διαβεβαιώνουμε και εγγυούμε την άψογη συνεργασία μας για το καλό του τόπου μας και τη Μητροπολιτική μας Περιφέρεια. Σεβασμιότατε, η Σήμη αναφωνεί. Άξιος! Αφοσιωμένος στην Μητέρων Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, με φρόνημα γενναίο, με ιστορία ένδοξων, με προσφορά μοναδική εις πλείστους όσους τομείς της ιστορίας, του γένους, της παιδείας, του πολιτισμού, των επιστημών, των τεχνών. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για τη μεγαλειώδη και πάνδημον υποδοχή την οποία μου επιφυλάξατε. Σας ευχαριστώ για τη θερμή και ιδιαιτέρως συγκινητική προσφώνησή σας. Σας διαβεβαιώ ότι από σήμερα θα με έχετε ανάμεσά σας ως πατέρα πνευματικό, συνεργάτη, συμπαραστάτη και αραγών εις πάν αγαθών και ωφέλιμο δια την προαγωγή και ανάπτυξη του ευλογημένου τόπου μας. Προσβλέπω στην μεταξύ ημών αρμονική συνεργασία εντός των πλαισίων των διακριτών μας ρόλων, αλλά και στην συνεργασία μετά των λοιπόν φορέων της νήσου και τη συμπόρευση Δήμου και τοπικής εκκλησίας με σκοπό πάντοτε το κοινό όφελος. Σας ευχαριστώ και δια το ωραίο δώρον και άριστα φιλοκτεχνημένο την ποιμαντική ράβδο, το διακριτικό του αρχιερέως που συμβολίζει την πνευματική εξουσία και δύναμη, δια να στηρίζομαι σε αυτήν, αλλά και δια να μου υπενθυμίζει πάντοτε ότι η πορεία του Επισκόπου είναι ταυτόσιμος με αυτή του καλού ποιμένος Ιησού Χριστού. Ευγνωμόνως ευχαριστώ και όλους όσους ευρίσκεστε σήμερον εδώ, δια να αποδεχθείτε τον ποιμενάρχη του τόπου. Ευλογώ και ασπάζομαι πάντα σημάς. Ειρήνη πάση. Σας ευχαριστώ. Thank you.
Σήμερα σε αξιώνει ο Θεός να βιώνεις μισόνους μαζί με άλλες μυστικές ευεργεσίες της Θείας Χάριτος προσθέ και την χαρισματική συνέπεια της εγνωσμένης μη αδιαλείπτου αυτής προσευχής σου, αλλά και της τιμίας πολυετούς μαρτυρίας σου εις τους κόλπους του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, εις του οποίου εν τέλει την πρόνοια για την ιστορική Δωδεκάνησο οφείλεις και εσύ την εν αυτή αρχιερατική εξέλιξή σου. Η Μήτηρ Εκκλησία σου εμπιστεύεται το ευσεβές φήμιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σύνης, Κύλου, Χάλκης και Καστελορίζου, με την βεβαιότητα ότι δια της πολυχρονίου ασκητικής, λειτουργικής και διοικητικής προπαιδείας σου και του αμέν του ήθους σου θα συμβάλλεις εξαιρέτως κατά τους δυσχερείς καιρούς μας εις την περαιτέρω ορθόδοξο πνευματική καλλιέργεια και την εν Χριστώ προκοπή. Η δε χάρις του Κυρίου, η πρεσβεία της προστάτηδος του γένους μας, υπεραγίας Θεοτόκου, ή πάντοτε μετά σου. Άξιος! Άξιος! Αναλαμβάνεις το έργο της διαπημάνσεως τεσσάρων εκ των ίσων της Δωδεκανήσου, του ωραιότερου συμπλέγματος του Αρχιπελάγους, με εφόδια την σπεράν πίστην, την προσήλωσιν εις την προσευχήν, την ευρία πνευματικήν και διοικητικήν κατάρτισήν σου. Ο λαός τον οποίον καλείσαι να διακονήσεις και οι άρχοντες αυτού, ως καλώς διεπίστωσα εκ της μεταυτών συναναστροφής κατά την άσκηση των καθηκόντων της τομοτηρητίας, η οποία υπερβαλούσε τιμή και ιδιασούσε χαρά εδόθηνη υπό του αυθέντου και δεσπότου μου, της αυτού διωτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, είναι θεοσεβής, ευγενής, πεπαιδευμένος και φιλόπατρης, αγαπά τα πατρώα σεβάσματά του, φροντίζει με τα μεγής της ευλαβίας τους ναούς του, τιμά τους ποιμένος του, αποτελεί καύχημα και δόξα δια την Μητέρα Εκκλησία. Φρόντισε τον, τίμησέ τον και εσύ και θα αναδειχθείς έντιμος ποιμήν της καρδίας αυτού. Προσέ, ως προς Πατέρα Φιλός των Ουγών στρέφονται άπαντα τα τέκνα σου, ευαγής κλήρος και φιλόθεος λαός, δια να οδηγήσεις αυτά εις τα σαυλά σου Κυρίου, δια να κατηχήσεις αυτά, δια να επιστηρίξεις αυτά και δια να τα αγιάσεις ευαγγελιζόμενος ημέρα καθημέρα των σώζοντα λόγων. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σύμης, Θήλου, Χάρκης και Καστελορίζου, αγαπητέ Χριστό αδελφέ Κύριε Χρυσόστομε, διαβεβαιώνσε και εκ της θέσεως ταύτης ότι θα έχεις αμέριστον την στήριξη ευώδιστας προσευχάς και ταχυνήν την βοήθεια πάντων ημών, σου παραδίδω στο Πατηρητής την γλυκίαν ευθύνη και το ίδιστον βάρος της Πιπατορίας της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, ευχόμενος εκ βάθους καρδίας, ως υπλίστατα έτη σου, ευδόκιμος, ανέφελος και αναστάσιμος ιεραρχή ιερατικής πορείας σου, προσωτηρίαν του ημετέρου ποιμνίου και δόξαν του Αγίου Θεού ημών. Άξιος και πάλι άξιος! Με πλήθος λαού, όσο κατάφερε τουλάχιστον να μπορέσει να συνοδεύσει τον Χρυσόστομό της, έφερε και παρέδωσε στην αγκαλιά της κοινωνίας των τεσσάρων νησιών ένα ακόμη γέννημα και τρέμα του νησιού μας, έναν άνθρωπο που υπηρετεί τους συνανθρώπους του και την Εκκλησία επί σειρά λεπτών με σεβασμό, αγάπη και
και υπομονή. Αποχωριζόμαστε έναν άνθρωπο κομμάτι δικό μας. Έναν άνθρωπο που παλέψαμε μαζί για να στηρίξουμε τους ανθρώπους του νησιού. Έναν άνθρωπο που ήταν η παρηγόρια σε δύσκολες στιγμές πολλών συνανθρώπων μας. Έναν ικανό κληρικό που η Θεία Δύναμη και η απόφαση της Ιεράς Οικουμενικής Συνόδου τον αναγύριξε σε κανονικό Μητροπολίτη Σύμης, Χάρτης και Καστελοδίου. Οι προλαλήσαντες ιερείς αναφέρθηκαν σε όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσαμε να μιλούσαμε ώρες. Εγώ εκείνο που έχω να πω προς τους πολίτες των νησιών και στους συναδέλφους μου με τον υποδεχθέντα τον νέο Μητροπολίτη Δήμαρχο Σύμης Λευτέρη Παπακαλωδούκα, αλλά και τον σήμερα μαζί μας Δήμαρχο Χάλκης Μιχάλη Πατρώο και προς τους συναδέλφους που δεν είναι σήμερα εδώ, δεν μπόρεσε να είναι, ότι έχετε ένα άνθρωπο στον οποίο μπορείτε να στηριχθείτε. Ένα άνθρωπο στον οποίο μπορείτε, με τον οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε. Έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορείτε να συγκρουστείτε. Εποφελία των τοπικών κοινωνιών. Έναν άνθρωπο από τον οποίο μπορείτε να απαιτείτε αυτά τα οποία μπορεί να δώσει. Έναν άνθρωπο όμως τον οποίο μπορεί να είστε και δίπλα του και οφείλετε να είστε δίπλα του στο δύσκολο έργο της υπηρεσίας μιας Μητρόπολης με την πολυμισία που έχει η Μητρόπολη Σύμης, Ήλου, Χάρτης και Καστελοδίου. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας πει όχι σε ό,τι ζητήσετε και είναι λογικό. Να ξέρετε ότι ξέρει να απαιτεί και να διεκδικεί. Όχι για τον εαυτό του, για το πίπνιό του. Να είστε σίγουροι ότι η διακονία του θα είναι πραγματικά διακονία των πολιτών της περιοχής σας. Άξιος. Ο Δήμαρχος Χάρτης. Ο Δήμος της ΚΟ, παιδιά μου, χαρίζει ένα εγκόρπιο αντίγραφο της εικόνας που μου εδόρισε κατά την δεύτερη κατάσταση που στο Δήμο της ΚΟ με έτσι καλά. Αγάπης νοερός περιπτύσσομαι τα σερατινάς νήσους και πολιτίμους παράγοντους της Δωδεκανήσου, τα σαμπαρτιζούσα στην Ιερά Ταύτη Μητρόπολη, την Αγγελοφρούρητο Σύμη, την Χαριτωμένη Τήλων, την Εσμυρνισμένη Χάλκιν και την Πάνην Ωραία Μεγίστη, τους ιερείς, τους παντή τρόπο διακονούντας των λαών του Θεού και τους πιστούς κατοίκους αυτών με το γενναίο φρόνημα, το ορθόδοξον ήθος, την ένδοξον ιστορία και τας ελληνοχριστιανικάς παραδόσεις. Περιούσιε λαέ του Θεού, τίμιο πρεσβυτέριον και εν Χριστώ διακονία της Θεοστηρίκτου ακριτικής ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, επόμενος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Μεγάλου Αρχιερέως και Δεσπότου, που την εξύψους βοήθεια, καθοδήγησιν, ενίσχυσιν και ευλογίαν επικαλούμε κατά την Ιερά Ταύτη στιγμή, καθήν ανέρχομαι τα σειράς βαθμίδας του αρχιερατικού του θρόνου, δηλώ απεριφράστος το Κυριακόν.
ουκ ήρθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Ήρθον διακονήσε εμάς, τον λαό του Θεού, τα λογικά πρόβατα. Επιθυμώ να εσκύψω στα προβλήματα εκάστου εξημών, να αφουγκραστώ τους κτύπους των καρδιών σας, να συνεορτάσονται σε εορτές ημών, να συγχαρώ εν τες καρές ημών, να συμπάσχω εν της παθήμασιν ημών, να συμπορευτώ με θυμών ως πατήρ, ως αδελφός, ως διδάσκαλος, ως ποιμήν. Ήρθον διακονήσε τους πένιτας, τους ασθενείς, τους αναξιοπαθούντας, τους αδυνάμους, τους γέροντας, τους κατετρεγμένους, τους ξένους, τα ζώσας εικόνας του Θεού. Η φιλανθρωπία, ουχή ως έκφρασης λύπης και συμπαθίας, αλλος μέρημνα και φροντίς δια την κάλυψη των αναγκών των αδελφών ημών, των ενανάγκες και περιστάσεων βρισκομένων, αποτελεί συστατικό στοιχείο της δράσεως εκάστης Ιεράς Μητροπόλεως. Η επαναλειτουργία του οίκου Ευγυρίας, της Ιεράς Μονής του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμήτου, συμφώνας προς τους όρους της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα συναγάγει τους απόρους ή μοναχικούς γέροντας, ήδηνε στα αποκτήσου στέγη, τροφή, φάρμακα, περίθαλψη και κυρίως αγάπη και φροντίδα. Άξιος! Ήρθον διακονήσε τα ιερά σκηνώματα της πίστεως ημών, δια της ανακοινήσεως των ιερών ναών και μονών και των λοιπών εκκλησιαστικών μνημείων, άπτυνα οι προπάθωρες ημών κατέλοιπον ως παρακαταθήκη ημί της νεοτέρης, ή να μαρτυρώνται δι' αυτών εις τους αιώνας ουχή μόνο ιστορία και τοπικέ παραδόσεις, αλλά και εναλλαγέ των διαφόρων πολιτισμών, ήδηνε συνεκρότησαν, συνέγραψαν και εξήφαναν των ιστών της ιστορίας του ευλογημένου αυτού τόπου. Διαστρωθήσεως του προσκυνηματικού τουρισμού, η πλουσία εκκλησιαστική ημών κληρονομία δύναται να γίνει κτήμα των επισκεπτωμένων σας νήσους μας και δι' αυτών να ταξιδεύει στα πέρατα της γης ως πρέσβυρα του ελληνοορθοδόξου μας πολιτισμού. Ήρθον διακονήσε τους νέους, τα πλέον τρυφερά κλίματα της Αμπέλου, ήθινες εν μέσω παγίδο πολλών, περιπατούν και εναγωνίως επιζητούν την άκρη στηριγμών, ώστε να παραμείνουν ασυνείς και άνθρωποι στα κελεύσματα των καιρών, ότε η ηθική και πνευματική αξία καταπίπτουν και διάφορε ξενόφερτε ιδέε αναπτύσσονται μεταξύ των και πολλάκι στους καταπνίγουν. Αυτών των επιστηριγμών μόνο εμείς δυνάμεθα να παράσχομεν αδελφοί μου, εμείς, η οικογένεια, το σχολείο και η εκκλησία. Όμως ουδείς εξ ημών δύναται μόνος να επιτύχει τι. Μόνο εναγαστή συμπνία και συνοχή έχοντες ως κρίκων ενωτικών την αγάπη δια τους νέους μας και την πίστη μας στον Άγιον ημών Θεών των Μέγα Παιδαγωγών, θα επιτύχουμε να αποκόψουμε τους πλοκάμους των παντοειδών προκλήσεων και να θεροκίσουμε τους νέους μας, ώστε να βαδίσουν τον δρόμο της προόδου και της καταξιώσεως. Thank you.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου της ΟΑΚΟ, κυρίες και κύριοι, ανακοινώνει ότι στις 23 του μήνα, στον χώρο του εργοταξίου του Δήμου, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΠΟΕΟΤΑ. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να δώσουν παρουσία με την ψήφο τους, να συμμετέχουν και τις συμμετοχές, μάλλον, γίνονται δεκτές μέχρι και αύριο στους Δημήτρη Μανασί, στον Παχοπό Ηρακλή και στο Φρούντζα Σταύρο. Οι κάτοικοι τώρα των αδειών υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου θα πρέπει να προσφέρουν στο Δήμο της ΚΟ για την ανανέωση των αδειών τους το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Όπως είναι γνωστό, μετά την ψήφιση του νόμου, η αρμοδιότητα θεώρησης όλων των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιο και στάσιμο, μεταφέρθηκε από τις περιφέρειες στους Δήμους. Η ανανέωση λοιπόν θα γίνεται εφ' για χρονικό διάστημα μέχρι και 3 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου που ψηφίστηκε. Ένα ακόμα ρεπορτάζ που δεν πρόλαβε να προβληθεί επαρκώς αλλά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό με το Αλμπέργο Τζελσομίνο. Μετά από 90 χρόνια, το Αλμπέργο Τζελσομίνο επαναλειτουργεί φέτος ως ξενοδοχείο, καθώς με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες από εξειδικευμένα συνεργεία, τα οποία με βάση την εγκεκριμένη μελέτη από τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων αναπαλαιώνουν πιστά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου, όχι μόνο των κατόψεων αλλά και των εσωτερικών χώρων, όπως το κλιμακοστάσιο. Ο Πέτρος Κεφαλιανός, Γενικός Διευθυντής μας εξενάγησε την προηγούμενη εβδομάδα στο ιστορικό κτίριο και μας έδειξε την διαμόρφωση που γίνεται, η οποία δεν απέχει και πολύ από το αρχικό σχέδιο του 1928 των Ιταλών. Περιλαμβάνει 8 δωμάτια συνολικά. Δύο από αυτά σε κάθε όροφο διαμορφώνονται ως σουίτες με εξαιρετική θέα. Η διατήρηση της διακόσμησης στην εποχή της Art Deco, όπως αποφασίστηκε να επιπλωθεί, θα αναβιώσει την εικόνα και την αίσθηση μιας άλλης εποχής. Εν τω μεταξύ, όπως έχει προγραμματιστεί, αρχές Ιουνίου προσδιορίζεται και η έναρξη λειτουργίας του, ενώ προϋπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ η επένδυση της εταιρείας Γάμα Κουτσός ΙΚΕ, η οποία έχει εκμισθώσει από το Δήμο της ΟΚΟ το κτίριο του ΑΚΤΕΟΝ. Καταρχήν, πριν από αυτό να σας πω ότι το κτίριο είναι του 1928 και ο σκοπός της εταιρείας μας είναι να το λειτουργήσει το 2018, άρα θα είναι ορόσημο και 90 χρόνια από τότε που αυτό το κτίριο πρωτολειτουργήσε. Σωστά λοιπόν επισημάνατε ότι υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη. Είναι επίσης το μνημείο νεωτέρων στην αρχαιολογία, οπότε και η αρχαιολογία βάζει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να... Αλλά και δικιά μας επιθυμία είναι αυτό το κτίριο εξωτερικά να ξαναγίνει όπως ακριβώς ήταν. Δηλαδή με τα ίδια πορτοπαράθυρα, η πιέτρα φύτα που υπάρχει, η επιγραφή του με αυτό τον χαρακτήρα. Παραμένει το όνομά του, παραμένει το όνομά του, θα είναι αυτό. Έτσι, όλο το κτίριο λοιπόν εξωτερικά θα ανακαινιστεί, αλλά θα γίνει ένα πράγμα όπως πρωτόγινε τότε. Από εκεί και ύστερα, για να είμαστε και βέβαια 100% ότι πρέπει να κοιτάξουμε και την ασφάλεια του κτίριου. Έχουμε κάνει ήδη εδώ και 6 μήνες λοιπόν την στατική μελέτη, στατική επάρκεια, το οποίο το βρήκε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά ήθελε κάποιες μικρές βελτίωσεις, τις οποίες έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε. Άρα θα έχουμε ένα κτίριο πανέμορφο όπως ήταν, αλλά και στατικά πλέον ασφαλή για το κοινό της ΚΟ, αλλά και για τον επισκέπτη που έρχεται στο νησί μας, έτσι. Αυτά όσον αφορά το εξωτερικό κομμάτι. Το εξωτερικό κομμάτι. Θα θέλαμε να δούμε και το πώς διαμορφώνεται μέσα και πώς θα λειτουργήσει. Ωραία. Θέλετε λοιπόν να τα πούμε μέσα καθοδόν. Πάμε. Ωραία. Να δούμε μέσα τι έχει. Ελάτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Βρισκόμαστε στο χώρο του ισογείου. Ακριβώς. Καλά, προσωπικά έχω και μια συγκίνηση, γιατί έχω περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου σε αυτό το κτίριο. Και σαν παιδάκι βέβαια το επισκεπτόμουν. Το ισόγειο είναι εξαιρετικό, θα πρέπει να πούμε. Διαθέτει αρκετούς χώρους. Πώς θα το διαμορφωθεί εδώ ο χώρος? Η κύρια είσοδο παραμένει αυτή που ήταν. Μπαίνοντας εδώ θα έχει ένα μικρό γραφείο που θα είναι ως ρεσεψιόν, διότι το ξενοδοχείο επάνω θα έχει 8 δωμάτια στο σύνολό του. Όσα είχε και τότε, νομίζω, έτσι, περίπου. Νομίζω είχε λίγο παραπάνω, γιατί 10. Τώρα κάνουμε 2 σουίτες. 5 και 5 ήταν, νομίζω. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κάνουμε 2 μεγαλύτερα δωμάτια, άρα αφαιρέσαμε 2. Στην ουσία στο σύνολο 8. Εδώ λοιπόν θα είναι ένα μικρό γραφείο ως ρεσεψιόν. Θα υπάρχει ένα καθιστικό
καναπέδες και διάφορα τραπεζάκια εκεί. Mm-hmm. Και προχωράμε στο βάθος. Στη μεγάλη αίθουσα. Στη μεγάλη αίθουσα, όπου εδώ στείνεται ένα μικρό μπαρ. Και αυτός εδώ ο χώρος όλος θα είναι ένας χώρος εστιατορίου. Αχα. Όπου θα λειτουργεί... Χειμώνα-καλοκαίρι. Χειμώνα-καλοκαίρι. Δεξιά στο βάθος θα γίνει η κουζίνα μας. Όπου, όπως ήταν δηλαδή ομορφωμένη και... Και τότε απλά στο... πλέον οι ανάγκες είναι διαφορετικές και μεγαλύτερες, άρα γίνεται μια υπερσύγχρονη κουζίνα που να μπορεί να καλύψει ό,τι ανάγκη παρουσιαστεί, είτε το σέρβις της βεράντας είτε της παραλίας, έτσι διότι θα αξιοποιηθεί η παραλία... Και η βεράντα. Και η βεράντα. Θα πάμε και στη βεράντα, λοιπόν. Ναι, φυσικά θα πάμε στη βεράντα. Εδώ, σε αυτόν τον χώρο, θα υπάρχει ένα ασανσέρ που θα μας οδηγεί στον ημιόροφο, όπου θα είναι οι τουαλέτες κοινού, και κατόπιν στον πρώτο και δεύτερο όροφο, όπου θα είναι 4 και 4 δωμάτια. Μάλιστα, οπότε θα γίνει... Η σκάλα παραμένει ως είχε και θα... Είναι και εξαιρετική. Ναι, ναι. Είναι, υπάρχει και υποχρέωση από την αρχαιολογία να την διατηρήσουμε ως είχε. Θα καθαριστεί, θα περιποιηθεί, θα μείνει ως είχε. Το σχήμα των κουφωμάτων παραμένει το ίδιο, εσωτερικά θα αλλάξουν κάποια χρώματα. Mm-hmm. Θα κυριαρχήσει το άσπρο με μαύρο γκρίζο, αυτό θα κυριαρχήσει μέσα. Και τα έπιπλα τα οποία είμαστε σε να ζήσει αυτή την εποχή να προμηθευτούμε, θα κρατήσουμε το ιταλικό στυλ εκείνης της εποχής. Του Art Deco, νομίζω, ήταν ο διάκοσμος και το στυλ εκείνης της εποχής, όπως ήταν το ξενοδοχείο. Πάμε στη βεράντα, η οποία βέβαια λειτουργούσε ακόμα και όταν ήταν ελέσχη αξιωματικών, σαν ένας χώρος διασκέδασης. Γίνονταν χωροί, όλοι οι κοϊκοί παλιοί κυρίως θυμούνται αυτή τη βεράντα. Το ίδιο λοιπόν θα συνεχίσει και τώρα με εμάς, στην Μαρταδιά. Παρεμβάσεις που γίνονται στην βεράντα είναι... Στην βεράντα, ελάτε. Καταρχήν, να συμπληρώσουμε ότι και τα πατώματα αλλάζουν, γίνεται ξύλινο πάτωμα μέσα, έξω... Φεύγει το πλακάκι το οποίο βλέπετε και μπαίνει ένα καινούριο μοσαϊκό πλακάκι, πάλι εναρμονισμένο με την τότε εποχή. Mm-hmm. Θα ξυλωθεί αυτή η υπέργολα που υπάρχει και θα γίνει στη θέση της μια καινούρια. Διατηρώντας βέβαια τις κολόνες αυτές, το περιστήλιο που υπάρχει στην... Αυτές οι κολόνες λοιπόν θα σπάσουμε τον σοβά που είναι πιέτρα φύτα και θα γίνουν καινούριος, θα γίνει καινούριος σοβάς. Πάλι με την ίδια φιλοσοφία όμως, έτσι. Η πέτρα φύτα δηλαδή πάλι θα υπάρχει. Αλλά όπου οι φθορές είναι πολύ πολύ μεγάλες, θα κάνουμε αντικατάσταση αυτού του σοβά. Δεν θα κάνουμε επίσκευή του. Θα σπάσει για να γίνει καινούριος. Με ειδικό συνεργείο το οποίο θα έρθει από την Ρόδο. Η πέργολα θα είναι... Η πέργολα θα είναι προς το λευκό χρώμα, ξύλινη, όχι πλέον σίδερο. Για σεμιά θα έχει. Βεβαίως, τα έχουμε κρατήσει ήδη τα για σεμιά που υπάρχουν μπροστά. Αυτό, ναι. Τα οποία δεν τα έχουμε ξεριζώσει, τα έχουμε κλαδέψει από πάνω για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εργασίες μας. Και θα αναπτυχθούν πάλι αυτά, βεβαίως. Για σεμιά που υπήρχαν. Ναι. Και φυσικά η στην παραλία μπροστά, λοιπόν, προβλέπουμε να κάνουμε μια παραλία η οποία να είναι πάρα πολύ προσεγμένη, με ψηλής ποιότητας και εξαπλώστρα και ομπρέλα, πολύ καλό σέρβις. Θεωρώ ότι θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή από το εστιατόριο, από τη βεράντα του και από την παραλία του. Και νομίζω ότι είμαστε στην πιο κατάλληλη θέση για να έχουμε ένα προϊόν πολύ πολύ αναβαθμισμένο, το οποίο θα, όπως αυτό είπαμε... Αυτό ακριβώς θα σας ρωτήσω. Φυσικά η προσδοκία ενός επιχειρηματία όταν επενδύει τόσα χρήματα για να αναπαλαιώσει ένα τέτοιο κτίριο και να το... και με τόσες σε λίγα δωμάτια, έτσι δεν σωστά, είναι και συμφέρον για κάποιον που το ακούει. Φαντάζομαι ότι θα είναι σε ποια κατηγορία, αν υπάρχει κατηγορία σε αυτό που... Πρακτικά δεν υπάρχει κατηγορία, αλλά σίγουρα του ταιριάζει το πεντάστερο. Απλά δεν είναι ακριβώς, δεν τήρει τις προδιαγραφές του ξενοδοχείου πλέον με κοινόχρηστους χώρους κτλ. Είναι μια άλλη μορφή ξενοδοχείου, όμως η υποδομή του... οι παροχές που θα προσφέρει είναι για αυστηρά πεντάστερο ξενοδοχείο. Μπορούμε να το θεωρήσουμε luxury, έτσι δεν είναι? Σαν ιστορικό μνημείο θα το χαρακτηρίσουμε εμείς. Ναι. Οπότε θα είναι και ανάλογη και η τιμή. Όποιος επιλέγει να μένει ναι, εδώ, η τιμή του θα είναι... φαντάζομαι ότι... η τιμή του στα δωμάτια θα είναι υψηλή, το εστιατόριο και η παραλία θα είναι δίκαιη. Για να μπορεί και ο κόσμος ακριβώς. Αυτό είναι ο στόχος. Αυτό είναι ευχάριστο. Πάμε να δούμε τους ορόφους μας. Ελάτε. 5 λεπτά. Ανεβαίνουμε λοιπόν τη σκάλα. Αυτή η τεχνοτροπία θα έπρεπε... Γρανίλια, έτσι λέγεται. Μέχρι και σήμερα να εφαρμόζεται. Νομίζω ότι είναι πολύ ανθεκτικό σαν υλικό.
Και φυσικά είναι και πολύ κομψό. Πολύ... Εμείς λοιπόν θα γίνει μια επισκευή σε αυτή τη σκάλα και mm-hmm. θα παραμείνει στην ίδια μορφή, απλά θα είναι πιο... Τρίψιμο. Πώς φτιάχνεται αλήθεια αυτό το... Θα το είτε ψάξει μια σκέπα. Το έχουμε ψάξει, ναι. Φέρνουμε ένα ειδικό συνεργείο από Ρόδο, ναι. το οποίο ασχολείται με όλα αυτά τα οποία έχουν και αυτοί αρκετά κτίσματα στη Ρόδο, από ό,τι ξέρετε. Ακριβώς, ναι. Και αυτοί πάνω σε αυτό. Η πιέτρα φύτα με ειδική δοσολογία για να σοβατήσουμε. Ειδικός τρόπος να καθαρίσουμε αυτά, καθώς και τα παράθυρα, αν θα δείτε, δεν έχουν μάρμαρο ποδιά από μάρμαρο, έχουν από γρανίλια. Αχα, πάλι θα επισκευαστεί, σωστά. θα αντικατασταθεί όπου έχει φθαρεί. Σωστά. Τα γράμματα πάνω στην όψη επίσης έχει κάποιες κορνίζες, οι οποίες είναι με πέτρα και λείπουν κάποια κομμάτια, mm-hmm. θα αποκατασταθούν και αυτά. Οι μπάλες του πάνω κανονικά. Θα το... Άρα θα είναι όπως ήταν πρωτοχτίστηκε. Ακριβώς. Βρισκόμαστε λοιπόν στον πρώτο όροφο. Ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξεκινήσει. Και... Εδώ είναι το ασανσέρ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, εδώ θα είναι το ασανσέρ. Εδώ λοιπόν έχει κτιστεί ένας νέος τείχος. Ο παλιός, ο οποίος παίζει και το ρόλο mm-hmm. Στατικού, δεν έχει πειραχθεί καθόλου. Mm-hmm. Έμεινε όπως ήταν. Έτσι. Και εδώ διαμορφώθηκε αυτός ο τείχος, όπου θα έχουμε τα τέσσερα δωμάτια όπως είπαμε. Τα δύο δωμάτια θα κοιτάνε προς την Ιπποκράτους και τα δύο στην παραλία. Το αυτά... δεύτερο στο βάθος είναι η μεγαλύτερη σουίτα που η θα σουίτα. Διαθέτει. Οπότε το μπορούμε να δούμε τις διαστάσεις. Έχουμε δύο ορόφους που είναι mm-hmm. όμοιοι. Mm-hmm. Οπότε να δούμε και τις διαστάσεις της, ναι, της σουίτας και ποια ακριβώς είναι η θέα. Α, είναι τεράστιο. Είναι τεράστια, κύριε Κεφαλιά. Εδώ λοιπόν μπαίνοντας δεξιά μας έχουμε οπότε το... Οπότε έχει δηλαδή πρόσωψη... Να θα στο περιγράψω λίγο. Ναι. Δεξιά μας εδώ θα έχει τον καναπέ του, mm-hmm. το καθιστικό του. Αυτός εδώ ο τείχος συνεχίζει μέχρι εκεί και εδώ μέσα θα είναι το μπάνιο του. Mm-hmm. Από εδώ θα είναι η πόρτα. Θα μπαίνει στο μπάνιο. Και όλος αυτός ο χώρος εδώ μέσα είναι το μπάνιο του δωματίου. Και πλάτη στον τοίχο του μπάνιου τοποθετείται το κρεβάτι του, όπου θα έχει θέα τη θάλασσα. Η θέα με τον μπαλκόνι. Όλα τα μπαλκόνια παραμένουν όσο έχουν. Και προσβάσιμα βέβαια. Ακριβώς, ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Άρα έχει, είναι αρκετά έτσι βάελο. Δηλαδή η σουίτα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 μπαλκόνι, 3, 4 μπαλκονόπορτες και 2 παράθυρα. Ακριβώς. Θα είναι εξαιρετικό. Να μένει κάποιος... Ναι, νομίζω ότι είναι εδώ, ναι, ναι, ναι. πάρα πολύ ωραία η θέση του. Πραγματικά. Έχουμε λοιπόν τελειώσει με την τυχοποιία και έχουμε ξεκινήσει σοβατίσματα. Οι ηλεκτρολόγοι μας είναι μέσα. Α, τρέχετε δηλαδή. Βεβαίως, ναι, ναι. Τρέχετε. Ήδη η μαραγκή μας είναι μέσα, οι ηλεκτρολόγοι μας, η υδραυλική μας, οι σοβαντζίδες μας, ο χτίστης μας τέλειωσε. Με το που θα τελειώσουμε αυτά, προχωράμε σε τσιμεντογωνίες καινούριες για πατώματα. Μπαίνει ο γυψουσανιδάς μας για οροφές, κλιματισμούς. Θα γίνει ένα σύγχρονο κτίριο. Πότε το υπολογίζετε? Από ό,τι είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κουτσό, όταν δοκίμησε να αναλάβετε εσείς την διαχείρισή του και την ενοικίαση του κτιρίου, είχε υπολογίσει περίπου τον Μάιο ότι θα ήθελε να ανοίξει. Να προλάβετε. Προλαβαίνουμε. Χάσαμε αρκετό χρόνο ναι. στα γραφειοκρατικά, όπως λέμε. Τις συγκρίσεις από την αρχαιολογία, οι οποίες κατέληξαν επιτυχώς. Επιτυχώς. Όλα απλά χρειάστηκαν τον χρόνο τους. Από τη στιγμή λοιπόν που όλα αυτά έχουν τελειώσει. Ακριβώς. Από τη στιγμή που όλα αυτά έχουν τελειώσει και δεν έχουμε πλέον κάποιο τυπικό θέμα που να μας καθυστερεί, τρέχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπολογίζετε δηλαδή τον Ιούνιο να λειτουργήσει. Πιστεύω ότι μέχρι αρχές Ιουνίου θα είμαστε. Ιουνίου, το ευχόμαστε μόλις στην ψυχή. Να είστε καλά. Τώρα, επειδή προέκυψαν και σε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν είναι κατά πόσον συμφέρουσε η επένδυση για τον Δήμο και η αξιοποίηση αυτή τη ακίνητη περιουσία και αυτού του οικοδομήματος, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ρωτήσω σε τι αναφέρεται το μίσθωμα που έχετε υπογράψει, για πόσα χρόνια και αν κατά την εκτίμησή σας. Θα σας πω. Καταρχήν θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι οι δημότες της ΚΟ, είτε οι δημοτικοί συμβούλοι, εν πάση περιπτώσει, του τόπου μας, να αντιμετωπίσουμε καλοπροαίρετα αυτό το έργο το οποίο γίνεται εδώ. Έτσι. Να πω επίσης ότι υπάρχει ένα μεγάλο μεράκι από τον ιδιοκτήτη για να αναπαλαιωθεί σωστά, που σημαίνει ότι στο κατασκευαστικό δεν θα γίνουν κάποιες οικονομίες που θα αποβούν σε βάρος της ποιότητας αυτού του κτιρίου. Αυτό λοιπόν το ακίνητο έχει μισθωθεί από εμάς για 20 χρόνια. Το μίσθωμα είναι 6.500 το μήνα. Το κόστος της επένδυσης θα πλησιάσει το 1 εκατομμύριο. Από αυτό το 1 εκατομμύριο η μελέτη και η προκήρυξη που υπήρχε προβλέπει να αφαιρεθούν από τα πρώτα ενίκια
τα 68 χιλιάρια. Τα πρώτα ενίκια λοιπόν αντί για 6.500 θα είναι 4.000, ξεκινάνε από 1η Απριλίου του 2018. Θα έχουμε λοιπόν 4.000 για 30-32 μήνες περίπου. Μετά από αυτό θα πάμε στο 6.500. Τώρα, εάν με ρωτάτε αν θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος κάτι που να το αποδώσει μεγαλύτερα ποσά, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Πάντως αυτή είναι η συμφωνία που έχει γίνει. Η συμφωνία είναι ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρη, έχουν γίνει τα πάντα με την ορθή διαδικασία, έχουν υπογραφεί, συμμετείχαμε στο διαγωνισμό, πήραμε το διαγωνισμό, υπεγράφηκε το συμφωνητικό, το συμβόλαιο όπως λέμε για την ενοικίαση. Τηρούνται τα πάντα μέχρι τώρα, όλες τις διαδικασίες, από όπου έπρεπε να περάσουμε, ακόμα και το ότι το δημοτικό είχαμε υποχρέωση να ενημερωθεί ο Δήμος για το τι εργασίες θα κάνουμε. Κατέθηκε πλήρη φάκελο από εμάς. Είναι τα πάντα εκεί. Και βέβαια είναι και συνεχείς οι έλεγχοι που φαντάζομαι ότι γίνονται, ειδικά βέβαια, από την. Ναι, ας πούμε, είχαμε ΙΚΑ. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Η νεοτέρων μνημείων. Η νεοτέρων μνημείων έχουμε. Βλέπει... Βεβαίως. Έχουμε κάνει το εξής. Υπάρχει πλήρη μελέτη που έκανε αποτύπωση του κτηρίου πώς ήταν όταν το παραλάβαμε εμείς και ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες κάνουμε για να επανέλθει στον βαθμό το οποίο επιθυμούμε. Mm-hmm. Αυτό παρακολουθείται από την υπηρεσία στη Ρόδο και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα έρχονται εδώ να επιβλέπουν αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί θα κάνουμε. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Αλλά ναι, βεβαίως. Και δεν έχουμε και σκοπό να κάνουμε κάτι πέρα από αυτό που έχουμε συμφωνήσει με όλες τις υπηρεσίες. Είτε πρόκειται για πολεοδομία, είτε πρόκειται για αρχαιολογία. Ευχόμαστε να πάνε όλα πολύ καλά μέχρι το τέλος και αρχές Ιουνίου. Να σας κεράσουμε καφέ. Να με κεράσετε καφέ, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δειράς, όπως σας είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο και σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε εκεί ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την επέτειο των 70 χρόνων ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Εν τω μεταξύ, γνωριμία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς έγινε σε ένα ειδικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες, στην αποστολή που συμμετείχε από το Δωδεκάνηση. Η παρουσίαση έγινε από τον Γιώργο Στυλιανού, από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τις κυρώσεις που προβλέπονται κυρίως για τους επιτρόπους. Είναι το πρώτο ανιαρό event της μέρας που έχετε ή θα έχετε και είχετε άλλο? Πρώτο και τελευταίο. Κάνω και τελευταίο. Κάνετε το ενδιαφέρον. Ναι, διότι... όσο μπορώ, διότι δυστυχώς είμαι εδώ εκ μέρους του Κοινοβουλίου για να σας πλήξω βασικά, διότι ο ρόλος μου είναι να εξηγήσω λίγο πώς λειτουργούν οι θεσμοί, πώς θεσπίζονται οι νομοθεσίες. Φυσικά από το πρίσμα του θεσμού που σας προσκαλεί σήμερα εδώ. Και μετά προς το τέλος θα έρθει και ο κύριος Κούλογλου να σας αφυπνίσει με τον πολιτικό του λόγο, γιατί εγώ θα σας αποκοιμήσω, προειδοποιήσει ξανά. Και μετά να πάμε και μια βόλτα μέχρι την αίθουσα της Ολομέλειας, θα ρίξουμε και μια ματιά εκεί. Και μετά θα είστε ελεύθεροι από μένα. Είναι το υποχρεωτικό κομμάτι που είναι κάνω. Δύο λόγια για μένα για να ξέρετε ποιος σας μιλά. Γιώργος το όνομα, στην ουσία δημοσιογράφος στο επάγγελμα, έλεσε από το ξύνωση τώρα. Καναδάς. Ναι, κάτι τέτοιο. Σπούδασα στον Καναδά, εργάστηκα λίγο στον Καναδά, ένα χρόνο στην Πολωνία και κυρίως, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, όσοι δεν γνωρίζετε από την τραγουδιστή φωνή ή τα διπλά σύμφωνα, την οποία κατάγομαι. Στις Βρυξέλλες είμαι από το 2007 και μετά ξεκίνησα στην Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα τελευταία 6 χρόνια τώρα. Πληθαίνει ο καιρός, μεγαλώνει ο χρόνος. Είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο και υποδέχομαι κόσμο από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, αλλά πάντα ιδιαίτερη χαρά να αποδεχόμαστε δικούς μας ανθρώπους. Συνεπώς το καθοσόρισμα δεν ήταν καθόλου τυπικό. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει καμία απολύτως σχέση διαρθρωτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεχωριστός περιφερειακός ή διεθνής οργανισμός. Η Τουρκία είναι μέλος, η Ρωσία είναι μέλος, η Νορβηγία είναι μέλος, δεν είναι μέλη της Ένωσης. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο αναφέρθηκα,
Αν θα το τοποθετούσα σε αυτό το γράφημα, θα το βάζα εδώ πάνω. Είναι ο Θεός που καθορίζει τα πάντα. Είναι το σώμα στο οποίο μετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή. Σύνοδος κορυφής που λέμε, είναι εκεί που μετέχει ο κύριος Τσίπρας τώρα, ο κύριος Αναστασιάδης, η κυρία Μέρκελ, η κυρία Μέη, ο κύριος Μακρόν. Ηγέτες κρατών μελών και κυβερνήσεων. Αυτοί λοιπόν καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο αυτοί οι τρεις κινούνται. Δεν μετέχουν στη διαδικασία αυτή καθ' αυτή, έτσι, με εξαίρεση στα θέματα του προϋπολογισμού, είναι η μόνη φορά που διαπραγματεύονται με το κοινοβούλιο, αλλά η δουλειά τους είναι να καθορίζουν το πολιτικό πλαίσιο. Το επισημαίνω διότι αρκετοί πρώην συνάδελφοι δικοί μου, τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι, πολλές φορές μεταδίδουν ειδήσεις από τα κράτη-μέλη τους, χωρίς να έχουν επισκεφθεί ποτέ είτε τις Βρυξέλλες είτε το Στρασβούργο και χρησιμοποιούν εικόνες αρχείου. Και λένε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα στις Βρυξέλλες αποφάσισε και δείχνουν αίθουσα Ολομέλεια Στρασβούργου. Και ανάποδα. Ο εύκολος τρόπος να ξεχωρίζετε ποια είναι πια όταν δεν είστε φυσικά παρόντες είναι το χρώμα των εδράνων. Εδώ είναι καφέ, το Στρασβούργο είναι μπλε. Εντάξει, όταν βλέπετε μπλε έδρανα είναι Στρασβούργο. Τα υπόλοιπα είναι περίπου τα ίδια. Κάτω από τις σημαίες το μεγάλο έδρανο, εκεί παίρνει τη θέση του ο πρόεδρος και η γραμματεία του κοινοβουλίου όποτε έχουμε συνεδρίαση της Ολομέλειας. Χρόνος ομιλίας πολύ περιορισμένος όπως είπαμε, 1-2 λεπτά ο μέσος ευρωβουλευτής. Ψηφοφορία συνήθως διανατάσσεως της χειρός. Αρκετές φορές έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτή γίνεται όταν το ζητήσει ο πρόεδρος ή η αρχηγή πολιτικών ομάδων. Πρακτικά πώς γίνεται, θα προσέξετε μπροστά από κάθε έδρανο υπάρχει μια οθόνη με μια σχισμή με τρία κουμπιά μέσα. Είναι ναι, όχι, αποχή. Πατούν το ανάλογο κουμπί και ψηφίζουν και τα αποτελέσματα φαίνονται στους δύο πίνακες που είναι δεξιά και αριστερά των σημειών. Άλλο σημαντικό, γλώσσες. Κάθε ευρωβουλευτής δικαιούται. Ναι, κάθε ευρωβουλευτής έχει συγκεκριμένο έδρα. Όταν έρθει παίρνει ένα αριθμό, είναι ένας αριθμός εδώ άλλος στο Στρασβούργο, γιατί είναι λίγο διαφορετική χωρητικότητα των αιθουσών, αλλά αν ρωτήσετε τον κύριο Κούλογλου, κανονικά πρέπει να θυμάται απ' έξω τον αριθμό του, διότι είναι βάση αριθμού που πάει και βρίσκει το έδρανό του. Γλώσσες, έχουμε 24 επίσημες γλώσσες. Κάθε ευρωβουλευτής δικαιούται να μιλήσει, να ακούσει, να συμμετάσχει εν ολίγης στη δικιά του μητρική γλώσσα. Αναλογιστείτε, 24 γλώσσες μας δίνουν στην ουσία 552 πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Ο πολλαπλασιασμός που πρέπει να κάνετε είναι 24×23. Δηλαδή αριθμός επισήμων γλωσσών επί αριθμού επισήμων γλωσσών μείον της μίας που ομιλείται εκείνη τη στιγμή. Σκεφτείτε, έχουμε ένα Γερμανό, η διερμηνία θα είναι γερμανικά αγγλικά, γερμανικά πολωνικά, γερμανικά ισπανικά, γερμανικά ιταλικά, γερμανικά ελληνικά, γερμανικά μπλα μπλα μπλα. Και όταν το κάνετε και ανάποδα από το μπλα μπλα γερμανικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά, γερμανικά, τότε αν το κάνετε με όλες τις γλώσσες βγάζουμε 552 συνδυασμούς. Οι διερμηνείς, οι διερμηνείς κάθονται πίσω από το κουβούκλιο που βλέπετε. Περιμετρικά τις αιθούσες, από τις καμπίνες. Ναι, ναι. Έτσι, τους έχουμε πίσω από το γυαλί, διότι δαγκώνουν, είναι επικίνδυνοι. Για να μην ακούγονται όλοι μαζί. Κάθε καμπίνα έχει περίπου 5 άτομα μέσα, όποτε έχει συνεδρίαση. Είναι εξαιρετικά ικανοί οι συνάδελφοι που είναι εκεί μέσα. Αλλάζουν κάθε 20 λεπτά κάτι τέτοιο. Διότι δεν μπορείς. Άστε μένα που πάω τώρα. Υπάρχουν διερμηνείς που μπορεί να μεταφράσουν 9, 10, 11 γλώσσες. Είναι εντυπωσιακή κάποια από τους συναδέλφους. Και γίνεται live, δηλαδή ακούω και μεταφράζει σε συγχρόνια. Ναι. Τώρα, το πρόβλημα προκύπτει με κάποιους γλωσσικούς συνδυασμούς, διότι δυστυχώς δεν έχουμε συναδέλφους που να μπορούν να καλύψουν άμεσα ή απευθείας όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς. Δεν έχουμε κανέναν δηλαδή που να μπορεί να προσφέρει απευθείας διερμηνία από τη Μαλτέζικη στην Εσθονική. Αν έχετε τέτοιο συνδυασμό γλωσσικό στην πλάτη σας, έχετε δουλειά στο κοινοβούλιο αύριο. Με καλύτερο μισθό. Με καλύτερο μισθό. Με πολύ καλό μισθό. Καλό μισθό, ναι, αναλόγως. Ξεκινάτε από τη βάση. Που είναι περίπου για τους διοικητικούς γύρω στις 4.000 ευρώ.
προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε. Αν μάθετε αυτές τις δύο γλώσσες άψογα, βάζει περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου είναι δύσκολη η διερμηνία, όπου δεν έχουμε τον κόσμο, θα χρησιμοποιήσω άλλη μια αναλογία από τον αθλητισμό. Είναι κάτι σαν σκυταλοδρομία που γίνεται. Σκυτάλη στην προκειμένη είναι η γλώσσα. Φανταστείτε τον Εστονό να μιλά. Η διερμηνία πρώτα θα γίνει στην Αγγλική, την Γαλλική, την Γερμανική και την Ισπανική, που είναι γλώσσες που μιλούν οι περισσότεροι ως δεύτερες γλώσσες. Και οι υπόλοιποι διερμηνείς θα το πιάσουν από την Ισπανική, την Γαλλική, την Γερμανική, την Αγγλική και θα το κάνουν ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, τσέχικα, πολωνέζικα και ούτω καθεξής. Είναι ένα σύστημα που κάποιες φορές έτσι προκαλεί λίγες αντιδράσεις, διότι υπάρχει καθυστέρηση κάποιες φορές στη διερμηνία. Οι ευρωβουλευτές διαμαρτύρονται. Κάποιες φορές επίσης διαμαρτύρονται ότι παρερμηνεύονται τα λόγια τους. Εγώ σας λέω πάντως ότι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, τουλάχιστον όσοι είναι εκεί μέσα. Τώρα, κάποιες στιγμές το όλο σύστημα μας δίνει και μπόλικο γέλιο. Φανταστείτε τον Εσθονό να μιλά και ξαφνικά να αποφασίζει να πει ένα ανέκδοτο. Αν το ανέκδοτο είναι καλό και εύκολα μεταφράσιμο, οι πρώτοι πέντε που γελάνε είναι οι υπόλοιποι Εσθονοί ευρωβουλευτές. Ακολουθούν οι γαλλόφωνοι, οι αγγλόφωνοι, οι γερμανόφωνοι και οι ισπανόφωνοι. Στη σειρά. Και μετά εμείς, οι Πολωνοί, οι Τσέχοι και έχετε κύματα γέλοντος, διότι δεν κάθονται κατά κράτος με. Όποιος γελάει τελευταίος, γελάει καλύτερα. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο, το ανέκδοτο είναι κακό ή δεν μεταφράζεται. Τότε οι διερμηνείς, στη μονότονη χρειά της φωνής τους, θα πούνε ο ευρωβουλευτής, μόλις έχει πει ένα ανέκδοτο, παρακαλώ γελάστε. Και γελάνε όλοι. Σε συνάντηση εργασίας προχώρησε την Παρασκευή 16 του μήνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ με το ΕΒΕΔ, το παράρτημα της ΚΟ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, και με σκοπό τη δημιουργία βάσης συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την καταλληλότερη αντιμετώπιση των αδυναμιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος στο νησί και την καλύτερη δυνατή προβολή και διαφήμισή του. Αναφορά έγινε και στην ανάγκη για δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς ανάπτυξης του τουρισμού. Τα αποτελέσματα από το κλείσιμο της συνάντησης αυτής ήταν εξόχως ενθαρρυντικά, καταλήγει το δελτίο τύπου, επιβεβαιώνοντας το καλό και επικοδομητικό κλίμα στη συνεργασία, κάτι το οποίο αποδεικνύει τη δυναμική μεταξύ των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος Μανώλης Ζερβός, η αντιπρόεδρος Ελένη Χατζησοφή και η ορχήστρα ποικίλης μουσικής της Φιλαρμονικής του ΔΟΠΑΒ στη ΣΚΟ προσκαλούν σε ένα αφιέρωμα στο έργο του Διονύση Σαββόπουλου. Με αεροπλάνα και βαπόρια λοιπόν και με τους φίλους τους παλιούς αλλά και πολλούς καινούριους την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα Κολοσσός στο Κυπριώτης Πανόραμα για να συναντηθούμε, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Θα τραγουδούν οι Αλέξης Παντελίδης, Κατερίνα Πουλιού, Μανώλης Θαλασσινός και Μαρία Πουλιού. Πρωταγωνιστής βέβαια η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας Ετερισκό υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Θανάση Πουλιού. Αφιερωμένη στη μνήμη της Περσεφόνης Κουσουράδη, ήταν η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησε το Λύκειο Ελληνίδων και του ΔΟΠΑΣ, όπου παρουσιάστηκαν. Ήταν μια μουσικοχορευτική εκδήλωση, την οποία είχε τίτλο «Εμπάτε κόρες στο χορό». Η συγκήτρια στην εκδήλωση ήταν η πρόεδρος της ΕΓΕ Μερυφάκου, ενώ την χορική διδασκαλία είχε ο Μανώλης Χαλκιδιός. Σας παρουσιάζει αυτή τη μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Εμπάτε κόρες στο χορό». Η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη στην προσφορά της γυναίκας στην παράδοση της ΚΟ και της Δωδεκανήσου και εντάσσεται στα πλαίσια εορτασμού της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου της 7ης Μαρτίου και της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας της 8ης του Μάρτη. Σας μεταφέρουμε σήμερα, εκτός από τα τραγούδια και τους παραδοσιακούς χορούς της Δωδεκανήσου και άλλους χορούς της ευρύτερης περιοχής της Μικράς Ασίας. Χοροί, τραγούδια, ενδυμασίες και έθιμα χάνονται σιγά σιγά, όπως αλλάζουν οι συνθήκες διαβίωσης. Σήμερα θεωρούμε πως γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη διατήρησης και διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εμείς, σαν Λύκειο Ελληνίδων, που υπηρετούμε την παράδοση, προσπαθούμε να αναβιώσουμε τα έθιμά μας και να τα μεταδώσουμε στη νέα γενιά. Τους χορούς δίδαξε ο δάσκαλός μας, ο Μανώλης ο Χαλκιδιός, που είχε και την επιμέλεια της προγραμματισμένης αυτής παράστασης
η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των χειμερινών υποκρατίων σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΣ. Εισηγήτρια για την προσφορά της γυναίκας στην παράδοση της ΚΟΟ και της Δωδεκανήσου είναι η φιλόλογος και πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος Παράρτημα ΚΟΟ, κυρία Μέρη Φάγκου. Αφιερώνουμε την εκδήλωση αυτή σε μία άξια γυναίκα της ΚΟΟ, την αείμνηστη Περσεφόνη Κουτσουράδη, που το όνομά της ταυτίστηκε με την παράδοση. Σεβασμιότατε, κύριε Έπαρχε, κύριε Λιμανάρχε, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των φορέων, των συλλόγων, κυρίες και κύριοι. Οφείλω εξ αρχής να διευκρινίσω ότι το θέμα που μου προτάθηκε από τον Μανώλη Θαρκητιό να παρουσιάσω είναι η κόα γυναίκα στην παράδοση. Η ελληνική λαϊκή παράδοση, με βαθιές ρίζες στα αρχαία χρόνια, παραδίδεται από γενιά σε γενιά, συνδέοντάς τες μεταξύ τους σαν ένας ακατάλυτος κρίκος. Τα συστατικά της είναι τα ήθη και έθιμα, τα λαϊκά δρόμενα, οι θρύλοι, παροιμίες, παραμύθια, λαϊκοί μύθοι, ντοπιολαλιά, θρησκεία, το άγραφο δίκαιο, λαϊκές παραδόσεις, γιορτές και τελετές, η μουσική, η χορή, τα παιχνίδια. Άλλες εκφράσεις και πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου, που μαζί με τις υλικές μαρτυρίες, τις γεμάτες φαντασία παραστατικές τέχνες, αποτελούν ικανά τεκμήρια για τον προσδιορισμό και τη γνώση της ζωής και της ταυτότητας του λαού μας στην ιστορική του διαδρομή. Ενός λαού εμπνευσμένου, ζωντανού, δημιουργικού, εξελισσόμενου και πλούσιου σε ιστορία και συναισθήματα. Η απόφαση του UNESCO ήδη από το 2003 να προωθήσει τη διάσωση και προβολή του πλούτου της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου καταδεικνύει τη σημασία του σεβασμού της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η ΚΟΣ, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα, είναι ένας τόπος με μεγάλη ιστορία, μεγάλη παράδοση, μεγάλη λαϊκή κληρονομιά. Ο Ελβετός ερευνητής, εθνομουσικολόγος και μελετητής της δωδεκανησιακής μουσικής, Σάμουελ Μποβί, ο οποίος επισκέφθηκε τα νησιά μας τα χρόνια της Ιταλοκρατίας, έγραφε: «Αξίζει για όποιον θέλει να γνωρίσει την αρχαία Ελλάδα να μελετήσει τη νέα σε όλες τις εκδηλώσεις. Οι χωροί επιβιώνουν αυτούσιοι και γίνονται το μέσο επαφής της νεότερης γενιάς με αυτήν». Άξιο θαυμασμού επίσης είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των σημερινών νέων για την εκμάθηση χωρών. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού του ενδιαφέροντος η χορευτική ομάδα που θα μεταφέρει σήμερα στη σκηνή τους χορούς, τη μουσική και τα τραγούδια, δίνοντας χρώμα, ήχο, κίνηση και εικόνα, με την καθοδήγηση του δασκάλου τους, του Μανώλη Θαρκητιού, ενός νέου ανθρώπου, αλλά με μεγάλο πάθος για το χορό και την παράδοση, που βγήκε από τα σπλάχνα των χορευτικών ομάδων του Λυκείου των Ελληνίδων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι επειδή το 2018 έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως μια ευκαιρία για να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και οικονομική σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, πρέπει να τονιστεί ότι η παράδοση, αυτή η παραδιδόμενη ή μεταβιβαζόμενη προφορική συλλογική κληρονομιά, δεν συνιστά απλώς μια στήρα ανάμνηση του παρελθόντος μας. Ο Γιώργος Σεφέρης γράφει στις δοκιμές: «Το πράγμα που με βοήθησε περισσότερο ήταν η πίστη και η προσήλωσή μου σε έναν κόσμο ζωντανών και περασμένων ανθρώπων. Στα έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθμό τους, στη δροσιά τους. Αυτός ο κόσμος μου έδωσε το συνέστημα πως δεν είμαι μια αδέσποτη μονάδα, ένα άχερο σταλόνι. Όλα τούτα θα μπορούσα να τα ονομάσω παράδοση, που την ακούμε κάποτε ψυχρά και μας φαίνεται υπόδικη, ένοχη, παράλογη. Μ' έκανε να νιώσω, όταν ξαναείδα το χώμα που με γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες και όταν τις κόψουν, πονάει βιολογικά, όπως όταν τον ακροτηριάσουν. Η λαϊκή παράδοση και η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η συνείδηση του παρελθόντος μέσα στο δημιουργικό παρόν. Είναι το κλειδί του μέλλοντός μας. Αν λοιπόν, όλοι και όλες, χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά το παρελθόν, την παράδοση και την κληρονομιά μας, ως μια δυναμική διαδικασία, μπορούμε να πετύχουμε την καλύτερη σύζευξη των δύο διαστάσεων της έννοιας του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτισμικής ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Τέσσερα μάτια, δυο καρδιές, όταν αγαπηθούνε,
σημαντικός οργανισμός πολιτισμού, αθλητισμού και ευρωπαϊκών σταθμών τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποίησης σε συνεργασία με τις Λέσχες Ανάγνωσης του πρώτου γυμνασίου της ΟΑΚΟ την Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 11 το πρωί στις πλατείες Ελευθερίας και Κονίτσης. Μαθητές επιλέγουν και απαγγέλουν το ποίημα που αγαπούν. Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχουν οι καθηγήτριες υπεύθυνες των Λεσχών Ανάγνωσης του σχολείου Ελένη Γεωργακά, Γιώτα Κεφαλά, Μαρία Κορδάτου και Ελένη Κρικέλη, καθώς και η Ειρήνη Χατζηχριστοφή ως αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ και υπεύθυνης πολιτισμού του Δήμου της ΚΟ. Ο Σύλλογος Γυναικών της ΟΓΕ πραγματοποίησε εκδήλωση για την 8η του Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, με θέμα τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών, στην εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο. Η Ομοσπονδία είναι γέννημα της λαϊκής αναγκαιότητας, ιδρύθηκε στις 23 Ιούνιου του 1976 και έχει μέλη γυναικείου συλλόγου σε όλη τη χώρα και αποτελείται από γυναίκες της εργατικής τάξης και άλλων λαϊκών στρωμάτων. Σκοπός μας είναι η ισότιμη χειραφέτηση και απελευθέρωση των γυναικών, εντάσσοντας στην πάλη μας την ανατροπή των εκμεταλλευτικών κοινωνιών και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που το επίκεντρο θα έχει τις σύγχρονες ανάγκες όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών. Επιλέξαμε να κάνουμε μία τέτοια εκδήλωση φέτος, μία συζήτηση που να επικεντρώνεται στις σύγχρονες ανάγκες, στα σύγχρονα δικαιώματα που έχουν οι γυναίκες που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο, την εργασία και τη μητρότητα. Ιστορικά, μια και μιλάμε για την 8η Μάρτη, από το 161 χρόνια πριν, οι γυναίκες στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, κλωστοπαντουργές, παλέψανε, βγήκαν έξω με απεργία, διεκδικήσανε ίσους μισθούς με τους άντρες, λιγότερο από 16 ώρες εργασίας που δουλεύανε τότε και καλύτερες συνθήκες εργασίας. 161 χρόνια μετά, το 2018, αυτά τα δικαιώματα καταπατούνται και με το παραπάνω. Θα πρέπει, εφόσον η πρόοδος είναι τέτοια εν έτη 2018, η πρόοδος που υπάρχει στην επιστήμη και στην τεχνολογία θα πρέπει να διασφαλίζει στη γυναίκα συνθήκες τέτοιες που να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας, ελεύθερο χρόνο, να διασφαλίζει όλα τα δικαιώματα της γυναίκας για τη μητρότητα. Αυτά θα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Θα ακολουθήσει το βίντεο που έχει έρθει από την Ομοσπονδία μας πάνω για την καμπάνια που κάνει η ΟΓΕ από το 2017 και 2018 για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών σήμερα. Λαϊκές κυβερνήσεις επιχειρηματικών. Να παλέψουμε μαζί σημαίνει και πραγματική ισοτιμία στη ζωή. Η απάντηση τη δίνει η πρωτιά των γυναικών στην Αμερική, στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, στη διαφορά στους μισθούς και στις συντάξεις. Η απάντηση έρχεται από τις δεκάδες εργαζόμενες μητέρες που απολύονται μετά την άδεια μητρότητας, αλλά και από τις χιλιάδες νέες γυναίκες που εκβιάζονται να υπογράψουν δήλωση ότι δεν θα δημιουργήσουν οικογένεια προκειμένου να προσληφθούν. Την απάντηση τη δίνει η ζωή των γυναικών των λαϊκών οικογενειών που επιφορτίζονται με τη φροντίδα του ατομικού νοικοκυριού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες λόγω της υποβάθμισης ή ακόμα και της απουσίας κοινωνικών υποδομών για τη φροντίδα της οικογένειας και της εμπορευματοποίησης της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας. Η γυναικεία ανισοτιμία, λοιπόν, ζει και βασιλεύει στη σημερινή κοινωνία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η ΟΓΕ απευθύνεται σε σένα, στη μισθωτή και αυτοαπασχολούμενη εργαζόμενη, στην άνεργη, στη γυναίκα της υπαίθρου, στη σπουδάστρια, στην πρόσφυγα και μετανάστρια, στη συνταξιούχο, στη νέα μητέρα. Σε σένα που βιώνεις την ανασφάλεια της ανεργίας, της απλήρωτης ή ανασφάλειας της δουλειάς, της απόλυσης, της πετσοκομμένης σύνταξης. Σε σένα που βιώνεις το καθημερινό άγχος να συνδυάσεις εργασία και μητρότητα. Σε σένα που ξυπνάς καθημερινά με την αγωνία για το μέλλον το δικό σου και της οικογένειάς σου.
Στις δικές μας ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα, 19 του μήνα, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας, παρουσία του Διευθυντή του Σχολείου και εκπροσώπου του ΔΟΠΑΒΣ, καθώς και των Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Αθλητικής Ένωσης ΚΟ, του Πασανταγόρα, της Αναγέννησης Φενδιού, του Ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ και του ΚΑΟ Φιλήνος, όπου συζητήθηκε ο τρόπος διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώνεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Διευθυντή, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Συλλόγου Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του τουρνουά είναι η συγκέντρωση τροφίμων και τα οποία θα δοθούν στους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι θα τα διανύμουν σε οικογένειες που χρειάζονται στήριξη. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να υλοποιήσουμε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, ένα φιλανθρωπικό τουρνουά, την οποία την ιδέα την είχαν οι γονείς του σχολείου και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Σαραβανής και ο κύριος Πυλιγκός στη συνέχεια τη στήριξε, να διοργανώσουμε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου για μικρές ηλικίες και θα έχει, το τουρνουά αυτό θα έχει σαν στόχο να μαζέψει τρόφιμα και υλικό για τους φιλανθρωπικούς, για τις τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Σε αυτό το τουρνουά ευελπιστούμε ότι θα συμμετέχουν 6 ομάδες ποδοσφαίρου του νησιού της ΚΟ. Σαν πρώτη φορά που διοργανώνεται, δεν θέλαμε να το επεκτείνουμε σε όλο το νησί και κρατηθήκαμε μόνο στην πόλη της ΚΟ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μία επανάληψη του χρόνου που θα μπορέσουμε να συμπεριλαμβάνουμε όλες τις ομάδες του νησιού. Αποδεχθήκαμε με χαρά την πρόσκληση του 5ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ προκειμένου να διοργανωθεί ένα φιλανθρωπικό τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου. Βεβαίως, σαν Πασανταγόρας είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιες δράσεις, σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Είμαστε εδώ να προσφέρουμε και την τεχνογνωσία την οποία διαθέτουμε μέσα από τουρνουά που έχουμε διοργανώσει στο παρελθόν και βεβαίως να συμμετάσχουμε μαζί με όλα τα παιδάκια της Ακαδημίας μας σε μια τέτοια δράση η οποία είναι πάρα πολύ θετική για τον τόπο γιατί διδάσκει στα παιδιά το κομμάτι της αλληλοβοήθειας και της υποστήριξης στους συνάνθρωπους. Εγώ εκπροσωπώ τον ΔΟΠΑΒΣΚΟ εκ μέρους του κ. Θάνου Σταματάκη. Θα ήθελα να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία του 5ου Δημοτικού Σχολείου και του Διευθυντή και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και όλων των ποδοσφαιρικών αθλητικών σωματείων της νήσου ΚΟ για αυτή την πολύ σημαντική φιλανθρωπική ποδοσφαιρική διοργάνωση που θα γίνει το Σάββατο 31 Μαρτίου στο Νέο Δημοτικό Στάδιο Ανταγόρας. Εμείς ως Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης θα προσπαθήσουμε να έχουμε το στάδιο σε αυτή την κατάσταση, ώστε τα φιλοξενούμενα παιδιά και οι γονείς τους που θα έρθουν να βρουν όλες τις συνθήκες εκείνες, ώστε να τελεστεί όσο το δυνατόν ένα καλύτερο τουρνουά. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους κοινωνικούς φορείς που τα τελευταία χρόνια δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε τόσο σημαντικά θέματα. Ένα τουρνουά φιλανθρωπικού σκοπού με πρωτοβουλία του Διευθυντή του 5ου Δημοτικού. Εμείς ως ΑΕΚΟ συμμετέχουμε. Έρχονται οι μέρες του Πάσχα, είναι οι μέρες γιορτών. Κάποιοι συνάνθρωποι μας υποφέρουν. Άρα μια τέτοια πρωτοβουλία είναι αξιέπαινη και εμείς είμαστε αρρωγοί πάντα σε τέτοιες προσπάθειες. Βέβαια, εγώ συμμετέχω με διπλή ιδιότητα, διότι τα παιδιά μου φοιτούν εδώ στο 5ο Δημοτικό, ο μικρός μου γιος είναι τώρα μόνο, ο άλλος πάει ήδη στο γυμνάσιο και έτσι λοιπόν ο διευθυντής με κάλεσε να τους βοηθήσω οργανώντας την ομάδα και σε ό,τι άλλο χρειαστεί και βέβαια να ευχαριστήσω και τον διευθυντή του 5ου Δημοτικού που μας κάλεσε και εμάς, ο ΣΑΕΚΟ και βέβαια και όλους όσους συμμετέχουν γιατί σήμερα οι πράξεις ανθρωπιάς λείπουν πραγματικά και εμείς θα πρέπει να είμαστε οι πρωτοπόροι προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο κάποιων συμπολιτών μας ή συνανθρώπων μας. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, αύριο θα έχουμε ασθενή βροχή το πρωί, σύμφωνα με την πρόγνωση πάντα, ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.